Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αδελφικού Μετρόπολης. Τώρα καταλαβαίνετε, τώρα όταν παίζουν 10 και 5 ο ΠΑΟΚ, τελειώνει 12 η ώρα. Γι' αυτό το κολομάτσι και το οποίο είναι αδιάφορο να πούμε, διότι όντως πριν το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν αποκλεισμένος όπως και η Καμπάλα. Ήταν μια αγκαρία και για τις δύο ομάδες. Και όταν έχεις να κάνεις με ένα μάτσι το οποίο είναι αγκαρία, δεν μπορεί να κάνεις και κριτική. Γιατί τώρα τι να πω εγώ, ας πούμε, ότι δεν ήταν το σύστημα σωστό ή το πρώτο ημίχρονο χάθηκε ή ότι το 3-5-2 δεν ήταν καλό στην ανάπτυξη. Αγκαρία ήταν το μάτσι. Έχουμε αναλύσει τον ΠΑΟΚ, έχουμε αναλύσει τα συστήματά του, έχουμε αναλύσει τον προπονητή του, έχουμε αναλύσει τις μεταγραφές του. Εντάξει, τώρα άκουγα τον κουμπαράκι μου τον Κουλιανό, έτσι ο Σάμπο, μεγάλος ο Σάμπο. Ποιος Σάμπο, ρε Κουλιανέ? Κάτι δεν είδες ότι ο προπονητής του αντιπάλου δεν έβαλε παίχτη απάνω του? Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λέει ο προπονητής, θα πιάσει τον 10 και τον 8. Εντάξει. Ή θα πιάσει τον 11, ή θα το πας εσύ, θα ντουμπλάρεις. Και τον 7 εσύ. Θα ντουμπλάρετε δύο. Θα πιάσει ένα στο 10, τον 9 ένα θα παίξει ελεύθερο, θα παίζει με τριστόπερ. Τον 6, αυτόν τι να τον κάνουμε προπονητή? Χέστε τον αυτόν, θα πει, μην ασχολείστε με αυτόν. Γιατί ρε προπονητή, άμα μας κάνει γκολ αυτός, χαλάλι του. Αυτά τα έχω μάθει. Τα ξέρω, μιλάω με προπονητές. Κάποια στιγμή μιλούσα με τον Αναστόπουλο, παλιά όμως, όταν ήταν προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, ή στην Κέρκυρα ήτανε, ή στα Γιάννενα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν στην Κέρκυρα. Και έρχεται εδώ πέρα και τι κάνει ο Αναστόπουλος ο μεγάλος. Παίζει, να πούμε, έχει τώρα ένα στόπερ μέσα στην περιοχή, όταν πάει στην μπάλα στο Λίνο, να είναι στα κολλητά στο πρώτο δοκάρι του Κλάους. Ο ένας κάνει το λίμπερο στον Κλάους, εντάξει, κολλητά ο ένας στο Σαλμπιγκίδι, μην πάει το δεύτερο δοκάρι, και δεύτερο στο Σαλμπιγκίδι. Και είχε κάτι χάφ ο ΠΑΟΚ. Λέω, κύριε Αναστόπουλε, σας κάνω μια ερώτηση. Τους χάφ αυτούς, λέει, κοίταξε να δεις τώρα, εγώ πρέπει να πιάσω το Λίνο ψηλά. Άμα πιάσω το Λίνο ψηλά, πιάσω το πρώτο δοκάρι του Κλάους και το δεύτερο του Σαλμπιγκίδη, τώρα άμα με βάλει γκολ ο Τσιμίλτζουρας, θα πούμε χαλάλι του. Άκου να δεις τώρα. Και πιάνει το Λίνο ψηλά, πιάνει τον Κλάους κολλητά στο πρώτο δοκάρι, τους έχει κλείσει αυτούς τους δυο. Δύο-τρεις φορές πέρασε η μπάλα και πήγε στο δεύτερο δοκάρι, είχε κλείσει και τον. Δηλαδή είχε πει τον αριστερό του μπακ, όταν φτάσει η μπάλα, ας πούμε, στο Λίνο, εσύ θα γίνεις center back. Ας τον παίκτη σου εκεί πέρα, μην μπει μέσα ο Σαλμπιγκίδης. Αν σου βγει κανένας από εκεί, άστον, δεν με ενδιαφέρει. Φοβερές τις ιστορίες. Και πέσε μετά στον ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, ένας μπακ, ο Ετώ. Και έβγαινε ο Ετώ, και έβγαινε ο Ετώ, και έβγαινε ο Ετώ, σέντρα ο Ετώ. Λέω, κύριε Αναστόπουλε, σας κάνω μια ερώτηση. Έλα, ότι γουστάρεις, ρε μάγκα μου, λέει. Λοιπόν, άκουσε να δεις, του λέω. Τον Ετώ, του λέω, γιατί τον πιάνεις? Γιατί, ρε μεγάλε μου, λέει, ο Ετώ θα κάνει 20 σέντρες και 17 θα πάνε στη θύρα 7. Άμα ένα φάω γκολ από τον Ετώ, χαλάλι του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αξιολόγησε το Λίνο, αξιολόγησε τον Κλάους, αξιολόγησε τον Σαλμπιγκίδη. Δεν θυμάμαι έξω αριστερά στον ΠΑΟΚ. Είχε ένα μπελά με τρεις παίκτες, τους οποίους είχε ειδικές εντολές. Έτσι θα βγουν, έτσι θα πας εκεί. Και στην προπόνηση το έκανε. Πόσα μάτσα έχει παίξει ο Αναστόπουλος με τον ΠΑΟΚ? Δεν έχει χάσει κανένα. Μα κανένα. Μέσα και έξω. Λέει ο άλλος, ο Νικόλας, ο Σάμπο, λέει και αυτή. Τι να γράψουμε τώρα? Φαντάσου αύριο στην εφημερίδα να γράψουμε όλοι τα ρεπορτάζ του, κέρδος είναι ο Σάμπο. Θα πέσουμε να λιποθυμήσουμε. Και στο λέω αυτό, Νικόλα Κουλιανέ, γιατί έβαλε μπακ τον. Πώς το λένε τον πιτσιρικά από την Κατερίνη, μόνο τον ξεχνάω αυτό συνέχεια. Και 5 μήνες τον ξεχνάω. Αντί να το βάλει στη θέση του Πέλκα, δεκαράκι, γιατί είναι καθετοπασάκια, ωραίο κτλ. Και έχουν πει τα καλύτερα λόγια και οι προπονητές του, Καμπερίδες και τα λοιπά, που τον είχαν στον Πιερικό. Εντάξει, το βάζει δεξί μπακ για να παίξει ο Σάμπο. Τώρα κάνουμε, είχαμε τον Μπερμπάτοφ να τον κάνουμε παίκτη, τον Μπερμπάτοφ βιολογικά, ότι είναι, ξέρω εγώ, αντί ο Ρέστης Μακρύς, είναι, ξέρω εγώ, ο Πιδάο, ο Σπάιντερμαν. Και τώρα θα έχουμε να γράφουμε, να πούμε, να λέμε ότι ο Σάμπο είναι το κέρδος. Είμαι σίγουρος, σαν να παίρνω αύριο τα site τα παοξίδικα και να τα διαβάζω και να λέει κέρδος ο Σάμπο. Ποιο Σάμπο? Έχει, λέει, διασκελισμό ο Σάμπο κτλ. Ρε, δεν υπήρχε παίκτης πάνω στο Σάμπο. Ξέρεις τι είπε ο προπονητής της αντιπάλου? Ρε, δεν ασχολούμαι με αυτόν.
Θα ασχοληθώ με τον Μπερμπάντοφ, γιατί ο άνθρωπος έχει μια ποιότητα. Στιτό στην περιοχή, είδε την έδωσε την πάσα στο Σάμπο, την έχασε. Εντάξει, μπορεί να είναι 80 χρονών, να πούμε βιολογικά, αλλά μπορεί να με κάνει ζημιά. Θα πάω στον Κλάου στο πρώτο δοκάρι, θα τον κλείσω. Πολύ ωραία. Θα κλείσω τον Μπέλκα. Το Σάμπο, τι να βάλω παίκτη στο Σάμπο, τι να με κάνει ο Σάμπο. Ακενή αιστεία, ήταν την έστειλε έξω. Τι να το φυλάξω το Σάμπο. Και όσο έκανε λάθος, λέει ο Σάμπο, ένα λάθος έκανε. Άσε ρε Νικόλα τώρα με το Σάμπο τώρα. Μα είχε στο Τζιόλι εκεί τον Αργό, δεύτερο Αργό. Μα είναι δυνατόν ένα άντρα σαν τον Κουλιανό, κολλητό μου, φίλο μου, κουμπάρο μου, βάφησε την ευγενία, να κάνει παρέα με του Αργού. Ένα τσακάλι σαν τον Κουλιανό, τσάκαλο. Ταχύτατο στο στίχημα δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται. Και μαζί με του Ραγκάτσιδε και τα λοιπά, έχω κάνει ένα team τρομερό στο Μετρόπολη. Κάνει πάταγο η εφημερίδα κάθε Σάββατο. Πάταγο κάνει. Και μου κάνει παρέα με τον Αργό. Θα πιει καφέ με τον Αργό. Θα πει τι καλός που είναι ο Αργός. Δεν μπορώ τον Αργό. Κουσούρι. Κουσούρι. Ένας νευρικός τύπος σαν τον Κουλιανό. Ένας αετονίχης. Ένας εκρηκτικός άντρας σαν τον Κουλιανό. Εγώ το ξέρω και πριν παντρευτεί την Τζέννη. Τσάκαλος μεγάλος. Δεν τα λέω. Τσάκαλος. Γελάει ο Μάτζος. Τσακάλι της Ιερουσαλήμ. Το Σάμπο λέει κάνει διασκελισμό. Ο Σάμπο. Τρελός είσαι, ρε. Και να μου λέει και για το Χαρίση άλλων Αργών. Λέει θα εκτεθείς κουμπαράκι μου με το Χαρίση. Ρε ο Ραπτόπουλος δεν εκτίθεται. Τώρα λέει θα εκτεθείς με το Βέλιο. Πάει ο Βέλιος σαν την Αγελάδα και γύρω γύρω Βόσκι να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει, ωραίος είναι, δυνατός είναι, μέσα στην περιοχή στιτός. Στον Ηρακλή δεν πηγάνει. Ξέρω εγώ που μπορεί να παίξει ο Βέλιος. Να πούμε καλό ποδόσφαιρο. Στην ομάδα που έχει 70-30 κατοχή και φορτώνει και φορτώνει και φορτώνει και φορτώνει. Είναι σέντερ φοράκιας. Είναι στα 15 τετραγωνικά καρσονιέρα και 25 τετραγωνικά του. Άλλε τα εκεί γύρω να γυρίσει σαν το Λίκονα. Θα του τη φέρουν ένα μόνο να την βάλει. Τέτοιο στυλ σέντερ φορ. Βγήκε η μπάλα την περιοχή. Είναι σε συνεργασία, σε μεγάλο χώρο. Να γίνει ένα-δύο, να μπει στον κενό. Να κάνει δεν μπορεί. Δεν μπορεί, τι να κάνουμε. Με το ζόρι να τον κάνουμε. Τι μάνατζερ είμαστε. Λοιπόν. Τα μηνύματα ο άλλος δεν τα έφτιαξε. Διότι τα μηνύματα δεν φτιάχνουν. Άρα δείτε τον Ραπτόπουλου την κουζουλάδα. Εντάξει, του Ραπτόπουλου δεν ήταν κουζουλάδα. Κουζουλάει τα μηνύματα. Πατάω εγώ πάλι. Το τελευταίο μήνυμα που ήρθε ήταν 23:37 που λέει τι περιμένει ο Σαββίδης και δεν διώχνει τον Τούντορ. Ένα χάλια και τελειώνει εκεί το μήνυμα. Το άλλο μήνυμα λέει Κουλιανέ, πάνε για κανένα ποτάκι και άσε τον Πάοκ. Δεν βαρέθηκε πια. 8:31. Ο Ζαΐρης έξω που τον είδα εκεί που έβλεπε το μάτς λέει. Ρε φίλε, λέει, αν δεν ήταν η δουλειά μου, λέει, στη φυλακή να ήμουν, λέει, αυτό το μάτς δεν το βλέπα. Ως και ο Ζαΐρης, να πούμε, με λέει, στη φυλακή να ήμουν, λέει, αυτό το μάτς δεν το βλέπα. Τώρα φαντάζομαι να είσαι φυλακισμένος και να βλέπεις τον Πάοκ με την καμπάλα. Πας μαγειρία και πει, καθαρίζεις πατάτες. Λες, ποιο, αγκαρία, δεν μπορώ, δε, τελείωσε. Τώρα τι 9:55 καιρό να πω, δεν έχω μηνύματα. Μη στέλνετε, ρε, μηνύματα. Δεν έχει μηνύματα, χαλάσαν τα μηνύματα. Εσύ έχεις μηνύματα, αυτό δεν έχει μηνύματα. Είναι σαν το κεφάλι του κόκκινου, Αργό, δεν πάει. Τι πάθανε ρε, τα κολομηνύματα. Κόλλησε. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Μην στέλνετε ακόμα. Όταν θα φτιάξει, μην λέτε ότι σας χρεώνουμε, σας κάνουμε, σας δράνουμε. Άστε το να πάει στην ευχή. Λοιπόν, γκάζε. Βγήκανε. Να βλέπω κάτι ήρθαν. Θα βγάλουμε κανέναν από εκεί δηλώσεις Τούντορ, Μούντορ και Σούντορ. Α, περιμένουμε. Μας φάνε την εκπομπή τώρα. Μας φάνε κανένα δύο ώρο. Δύο ώρα μας φάνε. Η Καμπάλα και ο Πάοκ. 1800 Παοξίδες. Τους κάναμε 4-5.000. 7-6. Γεια σου φωτοβολταϊκέ. Όφηκε στο φέρετρο. Θύρα 7 ο κριτικός. Κωστή κατάλαβε το τρίκ της πονηρής μαϊμού Στούντορ στις δυο πρώτες αλλαγές του Πάοκ. Δεν ήθελε να κάνει άμεση αλλαγή των δύο φορ. Μη στραβώσει λέει και ο Βούλγαρος. Ψηλά γράμματα τώρα. Ψηλά γράμματα τώρα. Ο Τούντορ χάνει την ιστορία. Εγώ σας το λέω, όσο βάζει αυτούς τους δύο μέσα και μαζί και Κλάους και Αθανασιάδη και Μπερμπάντοφ, μηδέν θα γράφει το κοντέρ. Όσο θα βάζει μέσα Μακ Ροντρίγκες ή Μακ ξέρω εγώ πώς το λένε, Ζάιρο και τα λοιπά, σεντερφόρο μας, περιοχή και καλή μπάλα θα βλέπουμε και φάσεις θα βλέπουμε και θέαμα θα βλέπουμε. Τώρα όσο έχει μέσα, το ερείπιο αυτό το Μπερμπάντο, αυτό το ερείπιο που ήρθε εδώ πέρα κολλεί στα τελευταία του τα ένσημα. Εντάξει, που δουλεύει το κοσμάκι. Βγήκε σήμερα αλλαγή και πήγε λέει στα αποδυτήρια. Πήγε στα αποδυτήρια. Όταν σας μιλάω ο Ραπτόπουλος εδώ,
Να έχετε το νου σας. Θεοποιείτε όλους τους σάπιους, όλους τους αργούς, όλους τους πονηρούς, όλους τους καιροσκόπους και όλους τους, και όλους τους Ανδρέα Παπανδρέου. Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Σας πούλαγε παραμύθι σοσιαλισμό ο Παπανδρέου, πληρώστε την τώρα 30 χρόνια. Καθίστε στο αγκούρι. Ο Ανδρέας και αυτό και προοδευτικός και μιμή και ιστορίες και Ανδρέα δώστα όλα και αυτά, φάτε την τώρα. Φάτε την. Εσείς που ήσασταν στο Πολυτεχνείο τώρα, πάρτε 300 ευρώ σύνταξη και άντε να ψοφίστε σε κανένα γεροκομείο τώρα να πούμε. Εντάξει, άιτε. 300 ευρώ η σύνταξη. Τα παιδιά, πώς το λένε, μετανάστες στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω εγώ κτλ. Γερμανίες ιστορίες. Έχουμε γίνει περίγελο στην Ευρώπη. Μας βλέπουν όπως βλέπαμε τους Αλβανούς το 90. Κακώς τους βλέπαμε. Κακώς μας βλέπουν και αυτοί εμάς σαν Βαλκάνιους τριτοκοσμικούς. Ό,τι έχετε αγαπήσει σε αυτή την πόλη είναι σάπιο. Σάπιο. Σάπιο, σάπιο. Ό,τι έχετε αγαπήσει. Αγαπήσατε το Ζαγοράκι. Μεγάλος παίκτης χαφ της εθνικής ομάδος. Στον ΠΑΟΚ σάπιος. Σάπιος. Παραγωγικά εννοώ. Ο σαν παίκτης. Έτσι. Σαν παίκτης, εγώ σαν χαφ τον παραδεχόμουν. Λοιπόν, πήγατε αγαπήσατε τον Κόκκε. Πήγατε αγαπήσατε να πούμε. Μ' ακούς. Δεν ακούω. Τι θες μωρέ, ποιος είναι? Ναι. Τι θα γίνει για εδώ? Συνδεύξτε μου. Τι να ακούσω? Λοιπόν, каким бы результат не был, я бы готов был поздравить вас насчет игры. И мне было интересно, что когда мы узнали счет Краснодара против Дортмунда, как вы мотивировали команду, и особенно Рашада Садикова, потому что для меня на поле он был самым лучшим. Ну, сам я воспринял результат в душе сильно, сильно расстроившись, потому что всегда ну, грустно осознавать то, что сейчас мы выйдем на игру, но при этом шансов выйти из группы нету, а мы очень хотели добиться этого результата. Но мы должны поднимать выше голову и идти дальше. Да? Таким образом... или такими словами, похожими словами, или в таком направлении мы и разговаривали с футболистами. Мы понимаем, что вообще для футболистов игры в Еврокубках, их не так много бывает. Некоторых футболистов и в жизни их не так много бывает футбольных. Потому я хочу в целом сказать, что я доволен вот тем отношением, с которым футболисты вышли сегодня на поле, они выглядели профессионалами, они были ответственными, они играли достаточно неплохой футбол, хотя, конечно, мы хотим играть лучше. Но я могу говорить только добрые и хорошие слова своей команде. И сейчас, в дальнейшем, каждую игру нам нужно выигрывать им в чемпионате и постараемся оставшуюся игру Лиги Европы, постараемся добиться победы, чтобы при хорошем раскладе до нас занять третье место в группе. Deməli, qəlbimin dərinliyində mən Krasnodarla Dortmund oyununun nəticəsini birlikdə çox pərt oldum və nəzərə alsaq ki, yəni, artıq düşünürsən ki, bu oyunu qalib gəlsən də sən qrupdan çıxa bilmirsən, bu çox təsir edir adama. Amma buna baxmayaraq, biz bu oyunu oynamalıydıq və burada oyuncular da, nəzərə alsaq ki, oyuncuların Avropa Ligasında oyunları az olur və elə futbolçuları ki, onun ümumiyyətlə futbol həyatında belə oyunlar olmaya da bilir. Bunları nəzərə alsaq, mən onlara məsləhət gördüm ki, yəni biz nəticə necə olur olsun, irəli etməliyik və özümüz üçün oynamalıyıq. Və
Ve ünümü götürdükdə komandamdan çox razı qaldım. Bugün onlar haqqında ancaq xoş sözlər deyə bilərəm. Ve hamısı profesionalizasına yanaşdılar işinə. Ve bugündən sonra da gələcəkdə həm çempionat oyununda olan oyunlarımızda qalib gəlməyə çalışacaq. Eləcə də Avroliqadan qalan bir növbəti bir oyunda qalib gəlməyə çalışacaq. Geç olmasa qrupda üçüncü kimi başa vuraq. Η ερώτηση ήταν όταν, όταν μάθατε το σκορ του πρώτου παιχνιδιού της Κράσνοντάρ και της Μπορούσια, τι κίνητρο έχετε δώσει στους παίκτες για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά και συνεχωρηθήκαμε, είναι πάντα δύσκολο να βγαίνεις να παίξεις όταν ήδη ξέρεις το αποτέλεσμα, όταν ήδη ξέρεις ότι δεν θα περάσεις στην επόμενη φάση. Αλλά πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να προχωρήσουμε. Ακριβώς αυτά τα λόγια είπα και στους παίκτες μου πριν το παιχνίδι. Βασικά δεν είναι και τόσο πολλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τους ποδοσφαιριστές γενικώς στη ζωή και είμαι γενικώς πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον χαρακτήρα με τον οποίο έχουν παίξει οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Ήταν επαγγελματίες, είχαν την ευθύνη, παίξανε αρκετά καλό ποδόσφαιρο, θα μπορούσαν να παίξουν και καλύτερο φυσικά. Αλλά μπορώ να πω μόνο καλά λόγια για την ομάδα μας. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και στο τοπικό πρωτάθλημα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και στην τελευταία αγωνιστική για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε έστω την τρίτη θέση στον όμιλο. Являются ли две ничьи с Пауком, скажем так, самый положительный вывод из всего группового турнира, самый положительный результат всего группового турнира? По результату да, потому что мы очки только взяли с Пауком. Если говорить про разделить результаты игру, то мы показали очень неплохие, скажем так, отрезки игровые. Это с Боруссией в домашней игре, начало игры мы сыграли очень сильно. И в целом игра в Краснодаре, я думаю, несмотря на то, что мы проиграли, эту игру можно заносить в актив, потому что играли мы достаточно на хорошем уровне. Αν κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα, φυσικά είναι και τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, γιατί πήραμε βαθμούς μόνο σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά γενικότερα, ανά διαστήματα, παίξαμε καλά και με την Μπορούσια, ιδιαίτερα στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά και στο Κράσνονταρ είχαμε δείξει κάποια θετικά στοιχεία και καλό ποδόσφαιρο. Əlbəttə ki, nəticə baxımından deyə bilərik, çünki biz iki oyundan, bir hər oyundan bir xal aldıq və hər ikisi Pauka qarşı oldu. Oyun baxımından dedikdə isə deyə bilərik ki, Dortmundla ev oyununda da yaxşı çıxış eləmişdik. Eləcə Krasnodara məğlub olmamıza baxmayaraq, həmin oyununda da yaxşı çıxış eləmişdik, onu da aktivimizə yaza bilərik. Согласен со мной, если скажем, что если футболисты были бы сегодня еще немножко активны, могли бы выиграть игру. И обычно вы судьями там сегодня были очень агрессивны, но обычно такого не бывает. Как отменить? Против судей. Судей обычно там. Ну, я первую часть я могу сказать, что ну как игра сегодня складывалась, конечно, что-то могло быть по-разному, да, но я думаю, что вот я могу согласиться с тем, что если бы мы, и там, наверное, слово агрессивно прозвучало, агрессивнее где-то в концовке, но я бы сказал и агрессивнее, и чуть разумнее. Да, я думаю, что мы могли из тех таких, ну скажем, предголевых предпосылок, мы могли выжить больше. Я с этим могу согласиться. А что касается посудейства, ну, какой смысл о чем-то говорить? Я просто могу сказать, что мне сегодня абсолютно не понравилось судейство. Это мое мнение, я никому не навязываю. Просто так вот со стороны оно мне не понравилось.
Sen öyle sizin fikirlerine razıyam. Biraz biz oyuncular biraz agresif, biraz da ağırlı olsaydılar. Neticanın xeyrimizi həll edilə bilərdik. Hakimliyə gəldikdə isə mənim şəxsi fikrim odur ki, onların hakimliyi bu yıldan boşuna gəlmədi. Η ερώτηση είναι αν είχαν παίξει πιο έντονα οι παίκτες μέσα στο γήπεδο, θα μπορούσατε να κερδίσετε το παιχνίδι. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά τη διαιτησία. Όσο αφορά την πρώτη ερώτηση, ναι, το παιχνίδι θα μπορούσε να εξελιχθεί και διαφορετικά. Αν θα ήμασταν πιο επιθετικοί στην τελική πάσα και στο να σουτάρουμε και στο τέλος του παιχνιδιού, ίσως και θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι πιο καλό από αυτό το παιχνίδι. Αν θα ήμασταν και πιο επιθετικοί και πιο έξυπνοι στην τελική φάση. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, δεν άρεσε καθόλου η διαιτησία στον προπονητή. Хотелось бы, чтобы вы анализировали игру Кабалы, то есть до сих пор мы играли в группах, и хотелось, чтобы анализировали, в какую позицию вы думаете сейчас, например, если бы в этом позиции я что-то менял, было бы хорошо. До сих пор и после сегодняшнего дня, какие позиции хотели бы менять? На поле? В составе игроков, да? Усиливать всегда хочется. Да, но я думаю, что мы, скажем так, из всего имеющего мы выжили максимум. Лишь мы должны понимать все. Это не оправдание, ничего подобного. Просто я говорю вещь абсолютно такую, ну, она такая житейская, футбольная, да, что пока вот команда такого уровня, как мы, играя на таком уже серьезном уровне, как уровень группы Лиги Европы, эта команда должна быть, конечно же, в наилучшем виде своем. То есть, чтобы выйти из группы, нам должно было все сложиться очень удачно. Какие составляющие? Мы должны играть очень хорошо. Да, в каких-то играх нам должно сопутствовать везение. Так как у нас, например, мы с Краснодаром там и где-то с Боруссией, где нам откровенно не повезло. Да. Дальше нам должно, скажем так, мы должны быть все на месте, потому что мы не настолько укомплектованы, чтобы мы могли на этом уровне, скажем, поставить состав и иметь в составе еще 3-4 футболиста, которые выходят при любом раскладе, они сильнейшим образом усиливают игру, ускоряют игру. Вот такие вот моменты, они должны быть у нас, и так у нас должно все складываться, чтобы мы, наверное, имели большие шансы выйти из группы. Вы понимаете, когда мы будем? И после сегодняшнего дня какие? Мы говорили про, если говорить про усиление, то, конечно, я хочу, всегда тренер будет хотеть усиления, и я не исключение, я, конечно, хочу, потому что я знаю, чтобы на этом уровне выступать, я уже сказал, нормально, да, значит, нам, конечно, это усиление нужно. Но я при этом, я не могу упрекнуть футболистов, потому что я думаю, что они сыграли на своем максимуме, и мы отработали на максимуме. Да, возможно, мы допустили какие-то ошибки, возможно, я не исключаю это. Но в целом, знаете, как бы, у нас совесть чиста, и меня ничего не гложет. Потому что я думаю, что мы проделали очень-очень сильную работу. И у нас нет повода, чтобы мы чего-то стыдились или нам было стыдно за какую-то игру. Ну вот нет такого. И я сейчас, вот футболисту, я не могу никого. И после сегодняшней игры я им сказал только всем спасибо, потому что они реально сегодня были все молодцы.
Я это говорю для, для всех камеры, чтобы чтоб слышали и мои футболисты, хотя я, я им это уже сказал. Demali, bu inancım geldi. Ben bu öfkelerin değiştirmesine geldikte değerli. Demirim ki, ben elbette ki gruptan çıkmak için komanda çok güçlü olmalıdır ve güçlü olmak için heyette öyle 3-4 oyuncu olmalıdır ki onlar çıksınlar, vəziyyəti değiştirsinler ve üstte gel gruptan çıkmak için yani komandanın güclü olması için müəyyən şərtlər lazımdır ki, hansı ki bunlardan biri komanda yaxşı vəziyyətdə olmalıdır. Digəri bəxt amili özür rolunu göstərir və hansı ki bu Borussia Dortmund oyununda bizim tərəfimizdə olmadı. Və bütün bunlarla yanaşı, yəni heyət güclü olmalıdır. Bütün bunlar yerində olduqda biz qruptan çıxa bilərik. Yəni bu günlə bizim vizanımız təmizliyə utanılması bir səbəbimiz yoxdur. Oyuncularla fərqləyirəm. Hamısına da bu oyundan sonra təşəkkürümü bildirmişəm bugünkü oyuna görə. Bugün de indi bütün kameralara bunu deyirəm. Η ερώτηση είναι ποιους παίκτες και σε ποιες θέσεις ο προπονητής θα έκανε τις αλλαγές κρίνοντας από το σημερινό παιχνίδι και γενικώς από την πορεία της ομάδας στους ομίλους του Europa League. Πάντα εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την ομάδα, ο κάθε προπονητής θέλει την ενίσχυση, αλλά μπορώ να πω ότι εμείς έχουμε δώσει 100% από τις δικές μας δυνατότητες. Δεν είναι δικαιολογία βέβαια, αλλά η ομάδα του δικού μας επίπεδου για να παίξει στο Europa League πρέπει να κατέχει κάποια στοιχεία για να μπορεί να διεκδικεί κάτι καλύτερο. Και αυτά τα στοιχεία είναι φυσικά να παίζουμε πάρα πολύ καλά, να έχουμε και κάποια τύχη στο πλευρό μας, όπως ήταν με την Krasnodar ή με την Borussia. Σε εκείνη τα παιχνίδια δεν σταθήκαμε ίσως και τη χειρίση κάποιες φάσεις. Και ο τρίτος παράγοντας είναι να έχουμε ένα πλήρες ρόστερ, δηλαδή στη κάθε θέση τουλάχιστον να έχουμε 3-4 δυνατούς παίκτες, οι οποίοι μπορούν να βγαίνουν στο γήπεδο και να παίζουν πάρα πολύ καλά. Αν καταφέρουμε να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, ίσως μετά θα μπορέσουμε και να διεκδικήσουμε την πρόκληση. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, είπα στους παίκτες μου μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα το πω ξανά για να με ακούσουν. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Η συνείδησή μας είναι η καθαρή, δεν τρυπόμαστε για τίποτα, δεν τρυπόμαστε για το πώς έχουμε παίξει στους ομίλους. Και ξανά λέω ότι είπα στους παίκτες μου ευχαριστώ. После встречи игры против Панатинакоса, когда мы возвращались в Баку, вы дали интервью, что вы очень счастливы и вы радуетесь успехом. Как насчет сейчас, когда вернемся в Баку? Что вы будете думать? Радуетесь на этот результат? Ну, радости сейчас не может быть такой, потому что, знаете как, все-таки мы хотели сделать больше, чем мы сделали. Но и расстраиваться у нас повода точно нет. У нас лишь сейчас нужен рабочий такой, знаете, подход. Нужен серьезнейший анализ, как всегда, как с одной игры или серии игр. Да, нужно исправлять ошибки, нужно пользоваться вот этим материалом, который вы получили, чтобы мы становились лучше. И нам не нужно отвлекаться на какое-то там, ой, мы огорчены, мы расстроены. Нет. Мы уже должны это все забыть и думать про завтрашний день. Да. У нас еще очень насыщенный отрезок времени в чемпионате, и
уже вспоминать все, что здесь было, ну, такого повода нет. Demeli, o da fəkikimi, yəni sevinmək olmayınca, eləcə də pərt olmağa bir səbəbimiz yoxdur. Sadəcə olaraq işləməliyik, işləmək lazımdır və bu oyunların analizini eləyib, onlardan bizə müəyyən bir dəyişiklik eləməyə, yəni analizdə nəticə çıxartmalıyıq və düşünürəm ki, ancaq çempionatda davam etməliyik, çempionatda hələ zamanımız var və bu zamandan istifadə edib öz xeyrimizə çalışmalıyıq. Η ερώτηση είναι μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όταν παίξατε 2-2, εσείς ήσασταν πάρα πολύ ευτυχισμένος και γεμάτος χαρά. Μετά από σημερινό παιχνίδι, τι νιώθετε? Δεν νιώθουμε τόσο μεγάλη χαρά, αλλά δεν είμαστε και συγχωρημένοι. Έχουμε κάνει περισσότερα από όσο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουμε μια τώρα μια προσέγγιση ότι πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη μας. Έχουμε πάρει πάρα πολύ υλικό για την περαιτέρω εξέλιξη, αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε ότι, αν συνεχωριόμαστε ή όχι. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας στο τοπικό πρωτάθλημα και θα συγκεντρωθούμε πάνω σε αυτά. Когда мы замену делали, то ли тоже азербайджанцы вышли на поле. Это из-за того, что хотели, чтобы все играли последняя игра, или из-за того, что у нас были много травмированы? Нет, у нас ничего не поменялось в нашем подходе. Сегодня на поле реально вышли те люди, которые были на сегодняшний день наилучшим образом подготовлены. Это я говорю не кривя душой, ничего. Так оно и есть. Это касается и тех, кто вышли в основном составе, и тех, кто вышли на замену. Здесь никакие другие факторы не повлияли на выбор состава, на решение о том, кого менять и кого выпускать. То есть принцип, наш подход таков. Играют те, кто наилучшим образом готовы на сегодняшний день. Biz yanaşmamıza sadiq qaldıq. Bugünkü oyunda, yəni oyundan qabaq kim oyuna hazır idisə, kim yaxşı vəziyyətdə idisə, eyni adamlar da, həmin adamlar da oyuna buraxıldı və start heyətinin müəyyən edilməsində heç bir əlavə bir faktor rol oynamır. Sadəcə olaraq yanaşmamız belədir ki, bugünkü gün üçün kim hazırdırsa, həmin adamlar da heyətə çıxır. Έχετε βάλει στο παιχνίδι τρεις παίκτες από το Αζερβαϊτζάν. Το έχετε κάνει επειδή θέλατε να παίξουν όλοι οι παίκτες από αυτή τη χώρα ή ίσως επειδή υπάρχουν και πολλοί τραυματίες? Όχι, σήμερα παίξανε μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι, δηλαδή και στην βασική ενδεκάδα και στο πάγκο. Κανένας άλλος παράγοντας δεν επηρέασε αυτή την κατάσταση. Έχουμε πάντα την ίδια προσέγγιση. Παίζουν μόνο οι καλύτεροι παίκτες. Τελείωσε. Ο Ποκολόκο ήταν αυτός. Τελείωσε. Με έστειλε μήνυμα. Όλοι εδώ μιλάνε για το Σάμπο. Είσαι κακός άνθρωπος. Άσε ρε τώρα. Τώρα ποιοι μιλούσαν, κατάλαβες? Εσύ κατάλαβες ποιοι μιλούσαν? Ο προπονητής της Καμπάλα. Τώρα δηλαδή θα ξαναδιακόψουμε για να πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ? Σοβαρά μιλάς? Σοβαρά, παιδί μου. Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα. Για να έχουμε κανένα μήνυμα σήμερα. Έχουμε δύο μηνύματα. Εξαιτίας του ΠΑΟΚ. Δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ. Πήγανε οι ΠΑΟΞίδες στο σπίτι να κοιμηθούνε. Πάλι τούμπα θα πάμε. Άντε πάμε. Ποκολόκο είναι εκεί. Έλα ρε Ποκολόκο, τι έγινε? Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε απευθείας, γιατί είναι και περασμένη ώρα. Στράτη, να σου πω πρόσθετη, είσαι εγώ κατόπου.
τέσσερις οπαδές ουσιαστικά, οι τρεις λευκές, μήπως τελικά ο ΠΑΟΚ είναι για Ευρώπη ανέτοιμος, αναποτελεσματικός, πώς μπορεί να χαρακτηρίσει την ομάδα του την πορεία μέχρι τώρα. Три ничьи в группе, все три ничьи были с счетом 0-0. Может, ПАОК все-таки был не так готов играть в Лиге Европы. Какое ваше мнение? I don't want to talk via radio. Via radio. I would like to say a few things about today's games. I'm happy, I'm very happy. I find the answers from my guys, from my players. I believe today it was a very good performance of my team. Only thing is his goal. We didn't score. We have a lot of opportunity against Gabala, who maybe is underestimated, but because they have very good players. So, congratulations to my guys. Δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή αν είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που είναι το πιο σημαντικό σήμερα, είναι ότι πήρα από τους ποδοσφαιριστές μου και από την ομάδα μου τις απαντήσεις που ήθελα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή απόδοση. Είχαμε μια καλή εμφάνιση. Το μόνο που μας έλειψε είναι το γκολ, αλλά παρόλα αυτά δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες σκότωσε σε μια ομάδα όπως είναι η Γκαπάλα, η οποία είναι αρκετά υποτιμημένη, είναι μια καλή ομάδα. Είμαι χαρούμενος γιατί είχαμε την απόδοση και πήρα τις απαντήσεις που ήθελα από τους ποδοσφαιριστές μου. Я не хочу сейчас говорить, готовы ли мы нет играть в Лиге Европы. Я получил ответы сегодня от своих игроков на поле. Мы сегодня провели хорошую игру, создали достаточно хороших моментов, но не получилось забить. И, в принципе, это был матч с очень сильным соперником. И Габала – это очень хорошая команда, которую, в общем-то, недооценивают. Mr. Turu, how would you comment the fact that Dimitar Berbatov left the stadium 15 minutes before the end of the game? Would you treat it like lack of respect or... No, it's okay. It can happen that some players can be angry, nothing big. I took him out because he played 90 minutes 4 days ago and I saw him a little bit tired and I tried with something fresh, with something new to change the games. So with Mista, I wanted to have more space and he bring what I expected he bring. Η ερώτηση ήταν αν πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ο Μπερμπάτοφ αποχώρησε από το γήπεδο 15 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, αν θεωρεί ότι είναι κάποια σέβεια προς την ομάδα ή προς εκείνον προσωπικά. Είπε ότι όχι, δεν θεωρώ ότι συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλές φορές που πολλοί ποδοσφαιριστές μπορεί να νιώθουν λίγο θυμωμένοι από το τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ τον έκανα αλλαγή τον Μπερμπάτοφ γιατί προερχόταν από ένα παιχνίδι πριν 4 μέρες που είχε αγωνιστεί 90 λεπτά. Ήταν από τραυματισμό, είδα ότι διέκρινα ότι ήταν κάπως κουρασμένος και ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούριο, να βάλω ένα φρέσκο ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό επέλεξα τον Μιστακίδη, ο οποίος ήθελε να μας δώσει λίγο χώρο στο παιχνίδι μας, να απλώσουμε το παιχνίδι μας και το έκανε αυτό. Вопрос был по поводу того, по Бербатова, которого заменили за 15 минут до конца матча, то есть что это, тактический ход, либо неуважение к игроку, либо что-нибудь личное. Нет, ни в коем случае здесь нет ничего лишнего, никакого неуважения к игроку. То, что, допустим, он был немножко недоволен тем, что его заменили. Ну, так часто бывает, что игроков, которых меняют, они могут быть недовольны этими. Но Бербатов 4 дня назад отыграл все 90 минут, поэтому, в принципе, он был достаточно... Он мог быть уставшим, поэтому я его заменил на Мистакидиса. Ну, Мистакидис должен придать был свежести, должен придать был скорости и больше игрового пространства, что, в принципе... Για υπαλούτσια τα υγρακά. Το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα δικαιώνει την προημερών εκτίμησή σας ότι το ρόστερ της Κρασνοντάρ είναι φάμιλο της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Результат матча Краснодар-Боруссия, то есть победа Краснодара, говорит о том, что Краснодар такого же уровня, как и Дортмундская Боруссия. I believe the points now are in front of you. 100%. Same points. So this is not casual, you know. This is not happen just for luck or something. So what I confirm what you said and what I said also before that we didn't have the luck with the draw. Two very good teams, eh? So because we was thinking, everybody thinking that Borussia is there and Krasnodar, no, but you saw they have same points. So which quality player they have? Ναι, το σημερινό αποτέλεσμα και το γεγονός ότι η βαθμολογία δείχνει ότι οι δύο ομάδες είναι πρώτες μαζί με 10 βαθμούς.
δείχνει ότι η Κρασνόνταρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και επιβεβαιώνει και αυτό που είχα πει από την αρχή, ότι δεν ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, γιατί μπορεί κάποιοι να περίμεναν ότι η Ντόρτμουντ είναι το φαβορί του ομίλου και η Κρασνόνταρ δεν είναι μια τόσο καλή ομάδα. Αλλά το γεγονός ότι έχουν και οι δύο ομάδες από 10 βαθμούς δεν είναι τυχαίο, δεν συνέβη από τύχη. Δείχνει ότι η Κρασνόνταρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Результат матча один-ноль, как и равное количество очков по 10 очков, говорит о том, что Краснодар это очень хорошая команда с качественными игроками. И я об этом говорил раньше, еще после жребия. Я говорил о том, что нам немножко не повезло со жребием. Многие считали, Краснодар, что Краснодар находится в самом низу, а Боруссия вверху. Но, как вы видите, это не так. Поэтому и равенство очков, и результат матча говорит о том, что Краснодар это очень хорошая команда с классными игроками. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε φέτος για πέμπτη φορά στους ομίλους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η πρώτη φορά που δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Ο βασικός λόγος είναι ο προηγούμενος που ανέφερε. Это уже пятый раз, когда ΠΑΟΚ участвует в групповом турнире Лиги Европы. И до этого пока ни разу не случалось, чтобы ΠΑΟΚ не выигрывал. Первый раз ΠΑΟΚ пока не одержал ни одной победы. В чем причина? I believe if I can also set the luck. For me, I cannot explain why they didn't score today. So usually, if you create this opportunity what we create, you score. We didn't score. So maybe we didn't have also luck. I remember gaining a bala also, beauty opportunity. So we didn't have a little bit of luck also. Otherwise, I for sure, we will win at least one game. Θεωρώ ότι έχει παίξει ρόλο και η τύχη. Θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι. Και σήμερα συνήθως όταν κάνεις τόσες ευκαιρίες πετυχαίνεις τουλάχιστον ένα γκολ. Εμείς δεν το καταφέραμε και θυμάμαι και το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι με την Καμπάλα που είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες και πάλι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί θα είχαμε κερδίσει τουλάχιστον ένα παιχνίδι. Also Borussia Dortmund had 1-0 and mistake of Olsen. You also remember this. So. Επίσης και το παιχνίδι με Dortmund ήταν 1-0 μέχρι που δεχτήκαμε τον γκολ από το λάθος του Olsen. Я думаю, что виновата нехватка удачи, то есть нам немножко не повезло, как и в сегодняшней игре. Мы создали моменты, после которых, в принципе, нужно забивать. То же самое была игра в Азербайджане на поле Габала. У нас также были 2-3 хорошие возможности, но мы не забили. Поэтому я считаю, что это нехватка удачи. Так же, как и в игре с Дортмундской Боруссией. Мы, в принципе, лидировали, вели в счете 1-0 практически весь матч, но потом пропустили гол в свои ворота. Υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Σε τι οφείλεται αυτό? Είναι θέμα απόδοσης, είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ψυχολογίας? Γιατί ο κόσμος δυσαρεστείται και με αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Αν μπορεί να μας το εξηγήσει. Последнее время результаты ΠΑΟΚ очень отрицательные. Чем это обуславливается? Да? Отсутствием удачи, отсутствием эффективной игры, либо же психологическим состоянием команды, потому что болельщики недовольны игрой команды. I don't believe the fans are satisfied with this today in the pitch. I don't believe. Because I think they saw the team who give everything, who create lots of opportunity and score. They can be, and I think they're not happy because of the results. I think this what I saw it was more important in this moment to retake mentality, to retake courage for the next games, and that's why I'm very happy today. That's why I'm not happy because we didn't win, but usually if you play like this, usually you win. Δεν θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έφυγε σήμερα το γήπεδο ικανοποιημένος από αυτό που είδε, γιατί είναι μια ομάδα που πάλεψε με ό,τι μπορούσε και ό,τι είχε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει τη νίκη. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι δεν έρχονται τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά η σημερινή απόδοση είναι σημαντική για μας, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να ανακάμψουμε ψυχολογικά, να πάρουμε πάλι εμπιστοσύνη στα πόδια μας και να πάμε καλύτερα στη συνέχεια. Σίγουρα όταν δεν κερδίζεις δεν είναι ευχάριστο, αλλά σήμερα έδωσαν ό,τι είχαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Я не думаю, что болельщики были недовольны сегодняшней игрой команды. Болельщики могут быть недовольны результатами, но сегодня на поле команда сделала все возможное для того, чтобы победить.
Я доволен именно игрой своей команды. Я считаю, что сегодняшняя игра поможет нам восстановить наше как бы, психологическое состояние, поможет зарядить наш характер и настрой на следующий матч. Επειδή λέει ο κότσο τον ικανοποίησε, η αλήθεια είναι ότι ο Πάοκ ήταν πιο ισορροπημένο σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια που δεν έπαιρνε αποτελέσματα. Αλλά η συγκεκριμένη εμφάνιση, για παράδειγμα, πόσο απέχει από την τελευταία εμφάνιση σε μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό όταν κέρδισε ο Πάοκ. Γιατί από τότε έχει να κερδίσει και να μάθει και πέρα που έγινε 2-3 μέρες μετά. Да, сегодня игра Паука была более сбалансированной по сравнению с предыдущими играми, но насколько сегодняшняя игра команды отстает от той игры, которую Паук показал против Панатинаикоса. И это была последняя игра, когда Паук побеждал. Today I believe that we create more opportunity than against Panathinaikos. More chances for scoring goal. And we win easily, eh? For explain. Σήμερα θεωρώ ότι δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από ότι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κερδίσαμε σχετικά εύκολα, αλλά σήμερα δεν τα καταφέραμε, γιατί δεν πετύχαμε γκολ. Сегодня мы создали больше возможностей по сравнению с матчем с Панатинаикосом, который мы тогда выиграли, намного победа нам далась легче, чем в сегодняшней игре. Я не могу объяснить, почему сегодня мяч не зашел в ворота после стольких возможностей. Один вопрос задать. Интересуюсь, вот интересно, вот господин Тудор часто сегодня пьет воду. Он сильно нервничает сейчас после результата этого? Или в чем причина? Просто интересно. Это нервы такие после ничьей, очередной ничьей или что именно? У Кирилл Штудор пини это рада на рог, синхомена, мы больше никак уж не вязмены, что это авто до книги, ты стали стемену, мы больше то на нисихи капи, и прокали это на экневризму. То есть, по-моему, если я на то, you drink water all the time. Do you are anxious or worried or depressed about the game? That's why I drink water. And the water, the wine. Καλύτερα να πίνουμε νερό παρά να πίνουμε κρασί. Лучше пить воду, чем вино. Thank you, Χριστό. Спасибо. Με κούρασε όλη η διαδικασία. Κολοπέχνιδο. Αδιάφορο. Κουραστικός ο ΠΑΟΚ. Κουραστική καμπάλα. Κουραστικός ο προπονητής της καμπάλας στις δηλώσεις. Κρύοι δημοσιογράφοι που ρωτήσαν τις ερωτήσεις. Αγκαρία. Αγκαρία απαντήσεις. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί κουράστηκα πραγματικά. Αλλά επειδή και 52-1 δεν έχουμε διάλειμμα. Μπορώ να πω 5 λεπτά δύο πράγματα για το παιχνίδι. Λοιπόν. Τώρα θα γράψουν αύριο για το Σάμπο. Το κέρδος είναι ο Σάμπο. Είμαι πεπισμένος 200.000%. Ο Σάμπο. Ο Σάμπο τον βάλαν εκεί, βγάλαν τον Μπέλκα και βάλαν τον Σάμπο. Ο Σάμπο έχει λέει διασκελισμό. Το Σάμπο, ο προπονητής της αντιπάλου, δεν ασχολήθηκε μαζί του. Δεν ασχολήθηκε. Μόλις βρέθηκε στον κλειστό χώρο, γιατί είχε διασκελισμό, η άμυνα του αυτών ήταν 30 μέτρα από τη γραμμή του out. 30 μέτρα, έκανε διασκελισμό. Μόλις τράκερνε να πούμε σε πολυκοσμία, ο Σάμπο στον κλειστό το χώρο δεν υπήρχε. Ο Σάμπο λοιπόν είναι ή αναπληρωματικός του Τζιόλι ή βασικός και ο Τζιόλι αναπληρωματικός. Ή στο 3-5-2, επειδή ξέρει μπάλα, δεν είναι κανένα άμπαλο, είναι όμως πολύ αργός, αλλά επειδή ξέρει μπάλα, μπορεί να παίξει λίμπερο με τον Βιτόρ και τον Μαλεζά. Ή να παίξει, ξέρω εγώ, ο Τζαβέλα, επειδή θέλει να παίξει ο Τζαβέλα με τον Βιτόρ και τον Σάμπο. Εντάξει. Τελειώσαμε με το Σάμπο. Ο Σάμπο, όσον αφορά επιθετικές καταστάσεις, έχει δυνατό σουτ, εντάξει, δεν το είδαμε. Είδαμε τρία σουτ σε 6 μήνες. Είναι να παίξει μικρούς χώρους πίσω ανασταλτικά, μην τραβιέται σε γραμμές και τέτοια. Άστε τον. Λοιπόν, το βάλα δεξί back half, γίνανε ξεφτύλες. Το βάλανε αριστερό back extreme, μάλλον γίνανε ξεφτύλες. Το βάλανε δεξί extreme. Έγινε ξεφτύλα ο άνθρωπος, ο Σάμπο δεν είναι για να γίνεται ξεφτύλα, αλλά και οι άλλοι δεν ξέρουν πού να τον βάλουν. Ξοδέψαν ένα καρό λεφτά και ντε και καλά αυτό το άγχος να παίξει, να πούμε, ο Σάμπο. Τρώνε, να πούμε, τον πιτσιρικά τον, πώς το λένε, το Μιστακίδη, ο οποίος είναι να είναι ή αναπληρωματικός του Πέλκα. Τα έχουν μπερδέψει οι άνθρωποι, έχουν σαλτάρει οι άνθρωποι. Ο Μιστακίδης είναι ρεζέρβα του Πέλκα. Ή να παίξει βασικός και να είναι ο Πέλκας αναπληρωματικός. Αυτά ακόμα τα ψάχνουν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Αύγουστος, 120 μέρες αυτοί ψάχνονται.
σε λίγο μπαίνουν τα Χριστούγεννα, ο Άι Βασίλης θα έρθει, κάτι σαν κουίσκια ιστορίες δώρα Χριστουγέννων, ακόμα Αθήνα θα χτίζουνε, θα ψάχνουν αυτοί. Εντάξει. Έχει τον Κίτσιου δεξί back half, πάει για εθνική ομάδα, αποκτά υπεραξία. Και έρχεσαι τώρα εσύ να καταστρέψεις και τον Κίτσιου, να καταστρέψεις και τον παλικαράκι τον, που παίζει στην Κατερίνη ο Μιστακίδης, τον βάζεις και αυτό δεξί back. Λοιπόν, δεξί back είναι ο Κίτσιου και αναπληρωματικός είναι ο Κωνσταντινίδης. Και αν ο Ελέβατς δεν κάνει, θα παίξει ο Κωνσταντινίδης από αριστερά, όχι ο Κίτσιου. Γκέγκε, τελειώσαμε. Δεξί back στην εθνική ομάδα. Ο Τζιόλης μαζί με τον Γκάτσε εκεί βασική. Θες να βάλεις τον Γκάτσε μαζί με τον Σάμπο, έξω ο Τζιόλης. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτοί ακόμα δεν βρήκανε πού θα παίξει ο Σάμπο, πού θα παίξει ο Στόπερ, αν θα παίξει ο Κίτσιου ή ο Κωνσταντίνης. Ακόμα ψάχνονται. Δεν πήραν χαμπάρι. Λέω Βατσκίτσιου είναι η μπακ. Το Σάμπο πρέπει να τον κάνουν κόφτη σε λίγα μέτρα. Να παίξει ρόμβο Πάοκ με 4-4-2. Να κάτσει μπροστά από τα δύο σέντερ μπακ ο Σάμπο. Αυτή είναι η θέση του. Θες να παίξεις με σκόντρα δεξί μπακ, επειδή είναι καλός αμυντικά, να βάλεις τον Κίτσιου στη δεξιά πλευρά των του ρόμβου. Θες να πετάξεις αριστερά, να πετάξεις αριστερό μπακ τον Τζαβέλα και να βάλεις τον Λέοβατς αριστερό, αυτό στο ρόμβο, το κάνεις αμυντικογενή και πετάς μέσα τον Μπέλκα, πετάς τον Ροντρίγκες, πετάς και τον Μάγκια, κάνεις την ομάδα γρήγορη. Τι έγινε, εμείς σας τα λέμε. Αυτή η βιόλα. Έφυγε ο Παοξής ο καημένος, τους είδα από την Τούμπα περνάγανε. Πάω εδώ αυτό το πράγμα. Καλά, είμαι ευχαριστημένος. Τους δουλεύει. Είμαι ευχαριστημένος. Τι ευχαριστημένος είσαι. Τι ευχαριστημένος είσαι. Το συνοθήλευμα. Και θα γράψουν αυτοί ότι στη θέση του Πέλκα να πούμε, μπήκε να πούμε ο Σάμπο. Και έκανε ο Σάμπο μεγάλο παιχνίδι. Δηλαδή να τους πιάσει, να τους κουτουλάς τα κεφάλια μέχρι τα καρούμπα να πάρουν 48 πόντους. Ντάγκ, 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 ντάγκ. Τους κάνεις τα κεφάλια με στα καρούμπαλα. Τώρα έπεσε σύρμα. Το ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω. Κέρδος ο Σάμπο. Α, εγώ από αύριο το πρωί να πάρω εφημερίδες. Θα μπω στα site, θα γράψουν. Ποιος Σάμπο, ρε. Ο Σάμπο είναι. Ποιος. Δεν καθαρίσαμε. Πετροτός. Α, έχουμε κι άλλο τώρα. Έλα, Ρεντίνο. Έλα, Ρεντίνο. Τι έγινε, τι έχουμε, κανένα νέο. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι έχει γίνει με τον Μπερμπάτο. Τι έπαθε ο Μπερμπάτο. Μπερμπάτο, την ώρα που έγινε αλλαγή στο 71 από τον Μιχακίδη, πήγε κατευθείαν στα ποδήλατα και γύρω στο 80, λίγο μετά το 80, έφυγε από το γήπεδο, έχοντας κάνει μπάνιο και έχοντας αποχωρήσει. Καταρχήν να σου πω ότι όπως φάνηκε από το γήπεδο μέσα, την ώρα που έβγαινε, ο Τούντορ δεν ενοχλήθηκε. Δηλαδή κάπου το περίμενε και όλος ότι ο Μπερμπάτο θα πάει στα ποδητήρια. Θύμωσε δηλαδή. Ο Μπερμπάτοφ είναι θυμωμένο ότι δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι, για να μην το ματώνουμε τώρα και το κυτρινίζουμε, ότι έχει την άδεια να κινείται λίγο ελεύθερα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλει να πάει ο Μπερμπάτοφ στα βοήθεια, να πάει στα βοήθεια. Άμα θέλει να μας κάνει έρωτα, να πληθούμε κιόλας δηλαδή. Όχι, όχι, έχεις αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να πληθούμε, να ξυρίσουμε και τον πισινό μας. Όχι, το έχουν δώσει, δεν είναι το πισινό. Έχει ένα λόγο παραπάνω, γιατί θεωρείται ο έμπειρος, η φίρμα... Φίρμα, αλλά περπατάει. Τι φίρμα είναι, περπατάει. Βαδιστής είναι. Αυτό που προκύπτει είναι ότι έχει ενοχλήσει τη Γάμπα. Άντε πάλι. Και θα υποβληθεί στις εξετάσεις σήμερα, για να διαπιστωθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Θυμίζω ότι πάλι ενοχλήσει τη Γάμπα εκεί πριν μερικές μέρες μετά το μάτι του Παναθηναϊκού. Κωστά, ναι. Μήπως η Αστον Βίλα δεν τον ήθελε γι' αυτό. Επειδή θα είχε στη Γάμπα πρόβλημα, στον προσαγωγό πρόβλημα, στο πουλί του πρόβλημα. Μήπως μας τον πασάραν εδώ, στον Κοντό, και τον πιάσαν τον Κοντό τον πισινό. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Θα δούμε τι θα βγει αύριο. Θα δούμε τι θα βγει αύριο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ενημέρωση είναι ότι και ο Πέλκας έγινε για αλλαγή για στομαχικές διαταραχές. Τι είχε, παλινδρόμησε. Ναι. Γι' αυτό μπήκε ο Σάμπο. Καλό έβητα. Ναι. Ο Σάμπο ήταν καλός, για πρώτη φορά είχε την νεύρο. Ο Σάμπο ήταν καλός, ναι. Ναι, είχε νεύρο. Έβγαλε ένα σαμπουκά, πήρε κάποιες ενέργειες πάνω, αλλά ήταν ομοιραίος. Εγώ πάντως τον είδα τον Μπερμπάτοφ να ανοίγει καντήλια. Έλα. Όταν έγινε αλλαγή ο Μπερμπάτοφ, εγώ τον είδα να ρίχνει καντήλια. Κοίταξε, ότι ρίχνει καντήλια, ρίχνει γενικώς την καντήλια, και σήμερα ήταν πιο έρημος σε σχέση με την Κυριακή. Αν είχες δει το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Πώς το είδες. Ναι, το ότι άκουσε ο Ροντρίγκες δεν λέγεται. Εκεί ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος. Σήμερα ήταν λίγο πιο έρημος. Ποιος ήταν ήρεμος. Λίγο πιο έρημος σε σχέση με την Κυριακή. Για τον Μπερμπάτοφ λέω εγώ. Ναι, για τον Μπερμπάτοφ λέω εγώ. Ναι, ναι. Λίγο πιο έρημος. Ήταν πιο έρημος. Με την Κυριακή ήταν λίγο πιο έρημος. Πάλι είχε την τατήλα του, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό που
την είχε την Κυριακή, ας πούμε, που σε κάθε φάση τα έχουν στους συμπαίκτες. Σήμερα τον είδα και 5-6 φορές να χειροκροτάει, ας πούμε, ενέργειες συμπαίκτων. Τώρα, τα δηλώσεις ακούσατε, εντάξει, ο Τούντορ για μένα χρόνο πάει να κερδίσει. Γιατί τώρα το να λες ότι σήμερα ο Πάουκ έκανε περισσότερες ευκαιρίες από το μάτι του Παναθηναϊκού, μάλλον υποτιμάς την ομάδα τότε. Υπάρχουν δύο. Τώρα έχεις λίγο έτσι στην κερκίδα την έριξε την μπάλα για να μην κάνει συζήτηση. Ήθελα να αποφύγει μεγάλη συζήτηση σήμερα και σου λέει άσε να πάρω το χρόνο, πάω να παίξω μπάς και κερδίσω εκεί πέρα και σιγά σιγά αρχίζει την πατάω στα πόδια μου. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αρχίζει το αποθητής του Τούντορ. Γιατί έχει πολλά πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι η ομάδα ικανοποιήσει σήμερα ο κόσμος να γιουχάρει, του μπανάνε παγωμένοι. Δηλαδή τώρα μιλάμε μια κατάσταση πολύ μίζερη. Αυτοί που πήγανε φίλε είναι ήρωες. Και στο τέλος μάλιστα. Σε ένα μάτς. Ναι, ναι. Δεν, να σου πω και αυτό, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Στο τέλος τους κάναν πλάκα και οι οπαδοί. Φωνάζανε πάω και εσύ, εσύ να προσπαθείς. Πάρτε το πρέφα, εμείς θα πάρουμε το κύπελο UEFA και τέτοια. Κάναν και πλάκα δηλαδή. Είναι φοβερή υπόξη, δεν πιάνε. Ναι, τους κάναν πλάκα γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν έχει και νόημα τώρα να φωνάζω. Φωνάξαμε μία, φωνάξαμε δύο, πήγαμε στα αποδυτήρια, κάναμε απέξω, τα βάλαμε με τους παίκτες, τώρα τι κάναμε, το ρίξουμε στην πλάκα. Άρα δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο Τούντορ τώρα που κάναν πλάκα στο τέλος. Πρέπει λίγο να τα πάρει τα μηνύματα. Πάντως το ρίξαμε στην πλάκα γιατί νομίζω δεν έχει κάτι άλλο να κάνουν τώρα. Δηλαδή αυτό που είπα να πούνε οι οπαδοί το είπαν. Τώρα νομίζω είναι θέμα να εκτιμήσει την κατάσταση στους αδίδες, ο Άρνες να δούμε τι πρέπει να γίνει και αν η ομάδα... Το έχει ρίξει στην τρελή λοιπόν. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το έκανε σήμερα έτσι ο Τούντορ για να κερδίσει χρόνο. Να αποφύγει την κουβέντα, να πάρει τις μέρες που έρχονται, του λέει να πάω στην Γκαλονή, μπας και γυρίσω λίγο το κλίμα, κερδίσω εκεί πέρα και σιγά σιγά αρχίζω να πατήσω πάλι στα πόδια μου. Ναι. Να πατάω στα πόδια. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Τώρα θα το βγει, θα το βγει, θα το βγει. Άρα λοιπόν, ο Πέλκας μας έχει στομαχικές διαταραχές, γάμπα χτύπησε ο Μπερμπάτοφ και θα κάνει αύριο μαγνητική, τι θα κάνει. Όχι. Εξετάσεις είπαμε. Θα κάνει εξετάσεις. Ναι, θα δούμε. Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει, αν έχεις κάτι άλλο. Ναι, εγώ έχω να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι αν έχετε κάποια πληροφορία με τον Περέιρα, αν και είναι καμιά κουβέντα γιατί αυτός ήρθε, ταξίδεψε. Κουβέντα έγινε. Τώρα, αν άλλαξε κάτι από την αρχική θέση του ΠΑΟΚ που είναι ότι δεν θέλουμε να γυρίσει τώρα, θα το δούμε. Το αφήνω ανοιχτό. Αλλά έγινε κουβέντα και από ό,τι ξέρω, Κωστή, το λέω για το μεσημέρι. Υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο δανεισμού του στην Καμπάλα που το επιτρέπει να γυρίσει το Γενάρη. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπόδιο από την Καμπάλα. Αν πει ο ΠΑΟΚ τον θέλω πίσω, μπορεί να τον πάρει. Και το άλλο, και το άλλο που θέλω να ρωτήσω τώρα, αν θες το απαντάς, δικαίωμά σου είναι, αν ξέρεις, μπορεί, τι γίνεται με την περίπτωση του Κλάους που τον πουλάνε. Αν έχει κάτι... Αυτό το έχουμε γράψει, δεν το λέμε ευθέως, ότι ο Άρνες δεν έχει διαμηνήσει. Δεν πιστεύω ότι αν έρθει μια καλή πρόταση. Είναι αλήθεια, Κώστα, ότι υπάρχουν δύο ρώσικες ομάδες που δίνουν 1,5 εκατομμύριο για τον Κλάους. Όχι, δεν την έχω αυτή την πληροφορία, δεν μπορώ να την πω. Ενδιαφέρον υπήρχε και ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Από ρώσικες ομάδες, αυτό. Από ρώσικη ομάδα ξέρω ότι υπήρχε μια ρώσικη ομάδα που τον ήθελε. Τώρα, αν κατέφερε και πρώτα συγκεκριμένη. Δίνει και στον ΠΑΟΚ λεφτά και δίνει και διπλάσια λεφτά στον ίδιο τον Κλάους. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό μήπως να τυχωθείς, δίνω να. Εντάξει, ναι, κτλ. Και το τελευταίο, εάν θα υπάρχει σύντομα κάποιο ραντεβού όσον αφορά την ανανέωση του συμβολέου του Κάτσε και δεν σε ρωτάω για τον Τζιόλι γιατί του Τζιόλι το συμβόλαιο από ό,τι μας έχετε πει και εσείς οι ρεπόρτερ θα πρέπει να συμπληρώσει κάποιον αριθμό αγώνων για να αναπροσαρμοστεί. Αυτόματα, ναι. Ναι, γι' αυτό δεν σε ρωτάω για τον Τζιόλι γιατί είναι δεδομένο ότι θα τους κάνει τους αγώνες αυτούς. Ναι. Για τον Κάτσε αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ότι εκεί θα έχουμε λίγο ντέρμπι. Ναι. Ναι. Είναι και λίγο χωλωμένος ο Κάτσε γιατί δεν έχει κλειστεί ακόμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν θέλω να σε. Δεν πρόκειται να το πει βέβαια. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι, περίμενε ότι δεν μπορεί να ξεκινάς με τον Κωνσταντίνη, να ξεκινάς με τον Μακ και να μην ξεκινάς και με μένα, ας πούμε, που είμαι στην ίδια κατηγορία. Βέβαια, εδώ να πούμε και από τα γραφόμενα τα δικά σας ότι επί Φρίζα είχε γίνει μια κουβέντα αναπροσαρμογή συμβολέου, την οποία εγώ έμαθα από την πλευρά του Κάτσε, όχι από τον ίδιο τον παίκτη, από το περιβάλλον του, ότι τη θεώρησε αστεία. Ναι, πήγε να γίνει μια κουβέντα, σταμάτησε όμως. Δεν πήγε σοβαρά, ας πούμε. Δεν θέλω να σε κουράσω περισσότερο. Θυμίζω, και αυτό είναι θέμα, γιατί κάποιος μπορεί να πει ρε παιδιά, και εσείς θα πείτε τώρα στο μυαλό του Άρνεσεν. Ο Άρνεσεν, ο ίδιος είχε πει το καλοκαίρι, ότι το Σεπτέμβριο, μόλις τελειώσουμε τις μεταγραφές, μία από τις πρώτες κινήσεις είναι να καλέσουμε τον Κάτσε για να μιλήσουμε μαζί του. Ναι. Φτάσαμε τώρα, κοντεύουμε Δεκέμβρη. Άρα υπάρχει θέμα εκεί. Έτσι. Δεν σε κουράζω άλλο σε ένα μάτς το οποίο δεν είχε ενδιαφέρον αλλά είχε κουσκούς μεγάλο και μπορούσαν να βγουν πάρα πολλά μικρά ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι και μεγάλα.
Γιατί το, ναι, ουσιαστικά το ρεπορτάζ έχει να κάνει με τα άλλα θέματα και όχι με το αγωνιστικό. Αν υπάρχει κάτι άλλο, αν υπάρχει κάποια δήλωση, αν υπάρχει κάτι σχετικά με τον Μπερμπάντοφ πιο μπροστά από την αυριανή ημέρα, μέχρι τις 2 εγώ θα είμαι και μετά θα είμαι και αν ευχαριστώ Τίνο, να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Και όπως είπε ο φίλος μας. Για τον Τούτο, ρε. Και το χωρί και το έχω ρίξει στην τρελή. Ανοίγουμε γραμμές μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο κρατάει βέβαια κάποια λεπτά γιατί χρωστάμε διαφημίσεις. Το 2310 όμως 909090 στη διάθεση του κοινού. Το 2310 98 80 90, κουτσί μέραλα, πολύτιμες πληροφορίες και ρεπορτάζ. 98 80 90 955, κενό μήνυμα στο 54 340. Κουτσί η μαρμίτα, αλλά μια μαρμίτα πάντα είναι μια μαρμίτα. Μαρμίτα λέω. Ταξιαρχίες, μπερδεύτηκα. Μπέρδευσα τις εκπομπές. Θα μας τρελάνει, λέει ο Πετρωτός. Σε 8 λεπτά ο Μπερμπάντοφ πήγε στα ποδητήρια, έκανε μπάνιο, έγινε διάγνωση για την γάμπα και έφυγε. Αν έπαζε τόσο γρήγορα, λέει, θα είχε βάλει 40 γκολ. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Είναι 1 και 20, όχι 1 και 11 είναι, και 20 δεν είναι ακόμα. Μέχρι τις 2 πείτε ότι γουστάρετε. Εγώ θα κάτσω να σας ακούσω. Καλημέρα. Έλα, φαλακρέ. Έλα, ρε μαλλιάρε. Πού είσαι, ρε. Και αν όλους κολλήσω. Τι λέει, ρε βλάχο, χάρηκες. Ρε χωριάτη, ρε χωριάτη. Που τον έχει βλάχο τον Τζόρνταν να κυκεδίζει, να βγει τώρα να κυκεδίζει. Άντε πάλι τα ίδια. Άντε, ξέρει τι θα πει ο βλάχος, ρε, ο βλάχος. Έλα μωρέ, εσύ πρωτεβουσιάνε, εσύ από το Παρίσι, να πούμε. Με τον Καταχά. Παίξατε με τον Καταχά, ντέρμπι, ρε. Τι κάνατε με τον Καταχά. Σταμάτα τώρα, ρε. Ποιο, ρε. Ο Κολυνδρός Καταχά δεν παίξατε. 23 Δεκεμβρίου σήμερα είναι αυτό που λέει, αυτή τότε να το δεις. Θα έρθω να πιω με το φίλο μου το Ματζούκι καφέ εκεί πέρα, ναι. Ναι, το σώεις το Ματζούκι λοιπόν. Άκου τώρα ρε. Λέγε ρε. Πέρα που γελάει όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος, ξέρω εγώ, όλος πλανήτης βασικά με αυτή την ομάδα. Πέρυσι αποκλείστηκε από το χωριό του Γκιγκάπ. Κάτσε τώρα στην άκρη, περίμενε μην κλείσει το τηλέφωνο γιατί έχω το Ζαΐρι τον Παοξή. Έπεσε ο Ζαΐρις. Έπεσε ο Ζαΐρις. Ξαναπάμε στο... Ναι, λέγε. Έλα. Μ' ακούς. Σ' ακούω τώρα, ναι. Βγάλω τον Ζαΐρη και τον Πετρωτό να τα καλύψουν όλα γιατί ο Μπερμπάντοφ είναι ήδη στο Μαρκίζ και πίνει ποτό. Δεν κάνει ρόμπα. Δεν ξεφτυλίσει την ομάδα. Δεν τους υπολογίζει, ρε Ρατόπουλε. Λοιπόν, θα τους φέρει και ένα αυτός και θα ανασιάζει τώρα που δεν παίζει. Είναι μεγάλο ταγάρι, θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα. Αλλά αυτή το βιολί τους εκεί. Εσύ τώρα θα γλιτώσεις με τρία ρόμπα. Εγώ την ψυχιακή έχει καρότα στο κήπεδο. Καρότα. Καρότα έχει. Καρότα, θυμάστε που τα πετούσαμε στον Καραγκούνι. Ψηφίσατε εκεί τον αυτό να τον αγραφιώτη, τώρα πήρατε και τα... Αυτά ξεχασέτε, αυτά στο λαό δεν υπάρχουν. Εντάξει. Έκανε μέγα σφάλμα ο Παναρασάκης. Ακούγεται. Το πλήρωσε μέσα στη Βέρεα, να βάλει μυαλό, αυτό ήταν αυτό γκολ της ΑΕ. Εντάξει, ήταν 0-0, καλά ήταν, γιατί τι λες τώρα. Άσερε τώρα τον πρόλογο σου 0-0 τώρα με σφαγή. Και με... εντάξει, τέλος... εντάξει τώρα η σφαγή τώρα δεν ήταν σφαγή, αλλά αυτό που δεν πήρε στη Βέρα το πάρει με το βάζελο το φουκαρά. Περιμένουμε τον Εσχέν στο κόνερ για καρότα τώρα το Σάββατο. Θα έχει καρότα. Εγώ έχω την πληροφορία πάντως ότι, ότι δεν έκανε ούτε μπάνιο ο Βούλγαρος. Για, πάμε Ζαΐρη, να δούμε τι ξέρει ο Ζαΐρης. Έλα Ζαΐρης. Κωστή καλημέρα. Έλα ρε Γιώργα. Μια ειδησούλα απλά να δώσουμε, ναι. Η οποία νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη εντός της αυριανής ημέρας, της σημερινής ημέρας, ναι. Και αφορά διοικητικά. Ναι. Ο Ψαβίδης συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα με τον Νίκο Βεζιρτζή, ναι. Του πρότεινε διοικητικό πόστο. Οι πληροφορίες... Ναι, αυτή είναι αλήθεια, γιατί ο Βεζιρτζής είναι άνεργος. Ναι. Ναι. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη συνάντηση, αλλά η τρίτη και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μένει να φανεί ποια θέση αναλαμβάνει ο Βεζιρτζής, γιατί είναι δεδομένο ότι θα δεχτεί την πρόταση του Σαββίδη. Ναι, ρε φίλε, είναι καιρό άνεργος ο Βεζιρτζής και έψαχνε να βρει πόστο. Ωραία. Το πέτυχε με την να πολιτική. Πω, λοιπόν, ναι. Εγώ την είδηση και μετά κάνεις ό,τι οποιοδήποτε σχόλιο θέλεις. Ναι. Η είδηση λοιπόν είναι ότι το αργότερο μέχρι το Σάββατο. Θα υπάρχει και πιθανότατα η σχετική ανακοίνωση για να μάθουμε και ποιο πώς το αναλαμβάνει. Η θέση του Κάκου μάλλον, έτσι δεν είναι. Εσύ τι λες. Η θέση του Κάκου. Ναι, που δεν ήρθε ο Κάκος θα πάει ο Βεζιρτζής εκεί. Ένα παιδί δικό μας, ναι, όπως είπε και ο Γκαρσία. Ναι. Να βάζα ένα ευρώ στοίχημα, μήπως είναι η θέση του Αγγελίδη.
Α, δεν το ξέρω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τα γράμματα. Τι... Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι ξέρω κάτι παραπάνω. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν βλέπω τον Αγγελίδη να μένει για πολύ καιρό ακόμα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και αυτό είναι πρόθεση και των δύο πλευρών. Ναι. Μακάρι να διαψευστώ που λέω. Ναι. Όχι, ρε, εντάξει, τι. Αλλά ναι. Αυτό λέει η αίσθησή μου. Πάντως, σε πρώτη φάση, η είδηση είναι ότι για τρίτη φορά μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα, η τρίτη έγινε σήμερα, ο Σαββίδης συναντήθηκε με τον Βεζιρτζή και σύντομα θα έχουμε εξελίξει. Πόσο χρόνο είναι ο Βεζιρτζής? Δεν είναι 65 φεύγα. Τι λένε, κοντεύουμε τα 50 εμείς. 70 φεύγα πρέπει να είναι. 70 δεν νομίζω. Τι 70? Εντάξει, δεν είσαι και μικρός πια για σειρές, Κωστή. Ρε, κάτσε καλά. το 81 με το Λόραντ ήταν παράγοντας, ρε, πλάκα κάνεις. Εντάξει. Αυτά. Εντάξει, άντε, φιλιά, φιλιά. Το 81, το 80 λοιπόν ήταν. Κάπτο βουλέ. 35, 45, 55, 65, 70 άρα είναι σίγουρο, θα τον βρούμε. Έλα, φίλε. Έρα. Σιγά, βρε. Άκου λίγο. Ναι. Με πήρε τώρα δικός μου και μου λέει είχε κλείσει τραπέζι στο Παντελίδη, ρε, και έπρεπε να προλάβει, εντάξει. Δεν έγινε τίποτα, ρε παιδιά. Βγάλε και τον Πετρωτό, βγάλε και τον Ζαΐρα να το καλύψει το θέμα. Δεν έγινε. Να βγάλε και τον Κόλκα. Να πούμε να το καλύψει. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έκλεισε τίποτα ο Πετρωτός με τον. Τα είπαν όλα. Δυσαρεστή. Ναι, ρε. Έπρεπε να προλάβει το τραπέζι στα μπουζούκια. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Τραγικό, ηρεμήστε. Τα είπαν όλα. Δεν είπαν όταν χτύπησε το μούχαλι ο δικός ο δολοφόνος θα το κρύψουνε. Ποιος? Ο Μιμίκος ο γιατρός. Λέγε, ρε. Τι θες να πεις. Ρε αυτόπλε, τι έχουμε να δούμε ακόμα φέτος. Άντε, έλα, κλείνω, ε. Μια χαρά είσαι. Στον Παυσίλυπο τα ήπιες και μου βγήκες τώρα να με κάνεις ιστορία. Τέλος πάντων. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τώρα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Γαύρος, Νεφθόλος και Τούμπα. Τι λέει, ρε Γαύρος. Λοιπόν, θα πω δύο πραγματάκια γρήγορα για να μην κατεφερούμε για τα παιδιά που περιμένουν. Ναι. Λοιπόν, ένα. Όποιος πιστεύει ότι ο Μπερμπάτοφ πήγε στα αποδυτήρια γιατί ένιωσε σφίξιμο στη γάπα, όπως είπε και ο προηγούμενος πριν, είναι μεγάλο ταγάρι. Ναι. Να σου πω το λόγο, τι πιστεύω για αυτό το θέμα. Ναι. Καταρχάς, φαίνεται στο ΜΠΑΟΚ, πέρα από τα 1000 προβλήματα που έχουν, δεν έχουν και καλή επικοινωνία. Γιατί, όπως άκουσες, ο Τούντορ είπε ότι έφυγε για τα αποδυτήρια ο Μπερμπάτοφ για το λόγο ότι νευρίασε. Έτσι δεν είπε. Ναι. Ναι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβαλε ένα. Εν τω μεταξύ, κάτσε λίγο. Αυτός εδώ, Βεζιρτζής, πάσχει από βουγιουκλακισμό σαν τον Ασλαμά. Γιατί να πούμε, λέει, η Νέα Δημοκρατία Διοικούσα Επιτροπή, λέει, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά. Ναι, δεν λέει πότε. Αυτοί όλοι κρύβουν τα χρόνια τους, να πούμε. Φοβούνται να πούνε πόσο χρονό είναι. Είναι απίστευτη, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι. Όπως είπα, ο Τούντορ είπε ότι ο Μπερμπάτοφ πήγε στα αποδυτήρια γιατί νευρίασε από την αλλαγή που τον έκανε. Ναι. Ενώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβαλε επίσημη ανακοίνωση ότι ο Μπερμπάτοφ είχε ενοχλήσεις. Πώς γίνεται αυτό, Μπερμπάτοφ? Τι ενοχλήσεις στην Κάμπα τώρα, εντάξει, να πούμε. Εντάξει. Ο τύπος, να πούμε, τα μούτρα του. Ρε, τα μούτρα του τα είδες. Έβριζε, φάκα, ιδέες, ιστορίες. Έβριζε το παλικάρι. Λοιπόν, πάει το ένα, το δεύτερο. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Άμα ο άντρας είναι άρρωστος, είναι γέρος. Είναι γενικά, όχι τώρα σαν αθλητής. Του βγαίνει η γουρσουζιά, η μύρλα, η αυτή. Ειδικά άμα είναι γέρος και άρρωστος και δεν μπορεί να περπατήσει, να πάει να κάνει σεξ, να κάνει να ράνει. Είναι μια δραματική κατάσταση. Έτσι είναι ο Μπερμπάτοφ αθλητικά, ρε φίλε. Λοιπόν, μια παρένθεση έχει πριν από το δεύτερο. Όσα είπες φέτος για Μπερμπάτοφ, SGN κλπ, για το μόνο που έχει πέσει έξω είναι για τον Καμπιάσο, ο οποίος είχε πει ότι ήρθε για ένσημα και για σύνταξη, τον οποίο εγώ τον είδα. Τον είδες εχθές τον Καμπιάσο, 4 έφαγες, να πούμε αυτό. Άλλο τι έφαγε, εγώ σου είπα ότι έβγαλε 90 λεπτό και άμα θυμάσαι. Πότε, πόσα 90 λεπτά ρε έβγαλε ο Καμπιάσο? Και στο Λονδίνο, άμα θυμάσαι. Στο Λονδίνο, ρε, πόσα 90 λεπτά. Έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 30, 60, 90, 100 μέρες. Σε 100 μέρες πες μου, πόσα 90 λεπτά έβγαλε ο Καμπιάσο. Έβγαλε το κυριότερο της μέχρι τώρα. Πουλάκι μου, δεν με νοιάζει το κυριότερο. Εσείς κρίνετε τα. Πόσα έβγαλε? Πόσα, 4-5, γεμάτα. 4-90 λεπτά έβγαλε. Μάλιστα. Γεμάτα περίπου. Δεν μου λες που μένεις. Εγώ, Βέρεια. Βέρεια, κρίμα. Εδώ στην Πότσαρη έχω ένα καπί της Κατοτούμπας. Είναι να έχεις Καμπιάσο, Μπερμπάντοφ, Ποσχέν. Έχει μπόλικα πράγματα. Άσε ρε φίλε τώρα. Ο Κουασάμις με τον Μιλιβόγεβιτς και τον Φορτούνι τραβάνε το κουμπί. Ποιος Καμπιάσο? Ποιος Καμπιάσο? Τον έβαλε χτες στο 4-0 στο 20 ήτουραν. 3-0 στο 20 ήταν. Ποιος Καμπιάσο? Τελειώσαν βιολογικά. Βιολογικά τελειώσανε. Δεν υπάρχουν. Ο γέρος πώς πάει, ρε παιδί μου?
Σκούτσα κούτσα. Δεν είναι, τι να κάνουμε εδώ. Φορά και τη μασέλα, φεύγει και τα μαλλί, γέρος λέει. Τα νιάτα του ήταν ωραίος. Ναι, τώρα είναι γέρος όμως. Κάτι τελευταίο και κλείνω τη γραμμή. Λοιπόν, δεν μπορούν οι βλαχοπαοκτσίδες να μιλάνε για τον Ολυμπιακό της Ευρώπης, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκριθούν από έναν όμιλο που έχει μέσα Κράσνονταρ και Καμπάλα. Την τόπον Άθηνα. Με τους Σουμέριους και με τους Ασσύριους παίζαν. Έφυγες, για χαρά. Επόμενη γραμμή. Πάμε γρήγορα να προλάβουμε, ναι. Έλα, Κωστή. Βρήκες ρε πόσο χρονών ο Βεζιρτζής, γιατί δε, κρύβει τα χρόνια του. Εγώ λέω την 71. Είσαι με τον Παπαζαφυρού πρέπει να είναι. Είσαι με τον Παπαζαφυρού σημαίνει ότι πρέπει να ήταν. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Κωστή. Κώστας Ολυμπιακός. Τι έγινε, ναι. Εδώ καλά, εγώ έχω φιλήσει το ρουμπίνι του Ηρακλή, το μπλε, και έχω προσκυνήσει και τα σκυλιά του Άρη. Έλα. Και δεν έχω πρόβλημα. Τα σκυλιά. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν, για αυτό που πεις για τον Καμπιάσο, ο Καμπιάσο μόνο και μόνο που παίξε στην Αγγλία και ο Ολυμπιακός κέρδισε και ήταν το μεγαλύτερο διπλό στην ιστορία του συλλόγου μας, τα έχει βγάλει τα λεφτά του μόνο γι' αυτό. Κάτσε να περάσεις. Και... Κάτσε να περάσεις. Κάτσε να περάσεις. Καταρχήν θα σου πω τώρα για αυτό που έλεγες, εγώ θεωρώ ότι άμα περάσω και πέσω μετά με καμιά Ρεάλ και φάω 7-8 γκολ, γιατί αυτοί θα πάνε για το Champions League έτσι όπως τα έχουν κάνει. Ναι. Τι να το κάνω, εγώ λέω, πιστεύω ότι στο Europa League δεν θέλω να χάσω, έτσι, γιατί θα είμαι και στο γήπεδο, εννοείται ότι δεν θέλω να χάσω. Αλλά πιστεύω ότι στο Europa League έχουμε μεγάλες πιθανότητες. Ενώ στο Champions League, ό,τι και να γίνει εκεί πέρα, δεν ξέρω, εκτός από μια ομάδα, καμιά Zenita μας σου κάτσει, που εκεί δεν θα ξεφυλιστείς απλά, το έχεις χαμένο, δηλαδή δεν μπορείς να πας πέρα από τους 16. Θεωρώ εγώ τώρα αντικειμενικά, εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, επειδή κέρδισε την Arsenal κτλ. Εγώ λέω ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα όπως είναι η Villarreal, όπως είναι η Φιωρεντίνα, τέτοιο επίπεδο. Εκεί δεν είναι ο Περίγελος που ήταν τα πρώτα 5 χρόνια. Εντάξει, καλά, εγώ και Περίγελο δεν τη βλέπω την ομάδα μου ποτέ, εσύ πες το πως θες. Από εκεί και πέρα, έλα μ' ακούς. Δεν ήταν Περίγελος μου, αδερφάκι μου. Εντάξει, κάναμε ρε φίλε, αλλά την παλεύαμε και σε κάποια παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι είχαμε κάνει και 3-3 με Real Madrid, είχαμε κάνει και 4-2 με Real Madrid που είχαμε παίξει καλά. Είχαμε χάσει κάποιες φορές τον goal στην τελευταία φάση με κάτι λίγο, με κάτι τέτοιες. Απλά είχαμε φέρει κάποια άσχημα αποτελέσματα όπως με τη Juventus. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω γι' αυτό, ό,τι και να γίνει θα τα δούμε αυτά. Έχει 2 εβδομάδες ακόμα, θα πούμε για τις απειλές και τα λοιπά. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει στον Πάο ένα τέτοιο που το συμπαθώ πολύ και βλέπω ότι οι παγκοσμίες πάνε να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον καταστρέψουν. Ποιος είναι αυτός? Ακούς. Ποιος είναι αυτός? Ο Κάτσε είναι, αυτός. Μασάει ο Κάτσε. Ο Κάτσε, άμα πέσει ατομική βόμβα θα μείνουν οι κατσαρίδες και ο Κάτσε. Αυτό σου λέω, γι' αυτό το γουστάρο. Ο Κάτσε μπορεί να του πατήσει σε μια μπουνιά, να του ανοίξει τη μύτη, να του ματώσει και θα σηκωθεί με το, θα σου ταγώσει το λαρίγκι. Δεν μασάει πουθενά. Κλιματική φυσιογνωμία. Εγώ το λέω από τώρα. Να το ακούσει ο Κάτσε εκεί πέρα, ποιος ακούσει να το πει. Κάτω στον Πειραιά, άμα γουστάρει, 800.000 το χρόνο θα του δώσουμε. Τον γουστάρει. Μην υπογράψει πουθενά. Θα τον κάνει αντιμανιάτη. Όχι, θα φύγει το καλοκαίρι ο Κασάνη μεταγραφή και θα έρθει ο Κάτσε δίπλα εξαράκι με τον Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Και του λέω του Κάτσε, κοίτα ο Σάμαρης με 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, ο Μίτρογλου με 2,5 εκατομμύρια, έλα στον Ολυμπιακό για να κάνουμε ήρωα, θα σε κάνουμε τον Κάτσε. Έλα, καλή συνέχεια. Ήρωα τον Κάτσε, οι Ολυμπιακοί. Τα ακούς Κάτσε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλώς τώρα. Γιώργος Ολυμπιακός από Αθήνα. Τι πάθατε ρε σήμερα, γιατί έφερε ο Πάοκ 0-0 και την έχετε δει να πούμε πλάκα, έχετε ρε. Για λέγε. Όχι, δεν ασχολούμαστε. Εμείς έχουμε τα δικά μας θέματα. Για πες. Να σε ρωτήσω κάτι ρε Κωστή. Ναι. Εάν ο Τούντορ δεν ήταν στον Πάοκ φέτος. Ναι. Και ήταν στον φετινό Ολυμπιακό. Ναι. Με το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός κανονικά. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός με τον Τούντορ θα είχε τα ίδια αποτελέσματα που έχει ο Ολυμπιακός με τον Σίλβα? Όχι. Θα είχε περισσότερα καλά σφυρίγματα ο Ολυμπιακός λόγω της μέτριας εγκεφαλικής διάβγειας του προπονητή του. Θα είχε εκθέσει τον προπονητή, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, θα αναγκαζόταν οι διαιτητές να παίζουν πιο πολύ Ολυμπιακό και θα γινόταν ρόμπα Ολυμπιακός όπως έγινε πέρσι. Αυτό λέω. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί με ρωτάω? Γιατί χθες το βράδυ θυμάσαι που λέγαμε αν μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός με την Arsenal το 3-5-2. Βεβαίως και μπορεί. Επειδή η φιλοσοφία του Τούντορ είναι 3-5-2, θα μπορούσε να το στήσει στον στην Ευρώπη. Βασικό σύστημα. Στην Ευρώπη, ναι. Έχει τους παίκτες. Βέβαια, τα center back του Ολυμπιακού είναι αργοκίνητα καράβια. Είναι η άμυνά του Ολυμπιακού στα στόπερ. Είναι για κλωτσιές. Τον έχουν σώσει πολλές φορές οι επόπτες στον Ολυμπιακό φέτος. Στην Ελλάδα, ναι. Ναι, στην Ελλάδα, ναι.
Τα ευκόλω εννοούμε να τα λέμε. Να τα λέμε, γιατί λέμε για του δικού μα, για εσά δεν τα λέμε δηλαδή. Ναι, όχι, προφανώ. Τρίτο στόπερο επόπτη. Εντάξει, τι να κάνουμε, αν πει μπορούμε και το κάνουμε. Μπορείτε και το κάνετε, μαγκιά σα. Εγώ δεν λέω. Μακάρι αύριο να έρθει κάποιο άλλο να το κάνει. Δεν σ' αρέσει όμω. Μην το λε. Δεν θα σ' αρέσει. Μην το λες, ίσα ίσα θα γουστάρω να δω κάτι διαφορετικό. Θα γουστάρεις. Θα γουστάρεις δηλαδή να τσούζει ο πισινός σου. Ναι, εντάξει. Προκειμένου, εάν θέλουμε να μιλάμε για μια καλύτερη κατάσταση, γιατί όχι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Κωστή. Να με ρωτήσεις, γιατί να με ρωτήσεις. Μετά και το απόψινό θέμα με τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτός ο παίκτης είναι πυρηνική βόμβα για τον ΠΑΟΚ? Ο Μπερμπάτοφ και ο Τούντορ καθαρίσανε, φίλε. Δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτοί οι ΠΑΟΚτσίδες θέλουν να περιμένουνε. Πρόβλημά τους είναι. Εγώ δεν θα περίμενα. Θα έκανα. Θα φώναζα. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που. Δεν είμαι της οικογενείας καμιάς ομάδας, οπότε εγώ λέω αυτό που βλέπω. Αυτοί αποφασίζουν. Τι θα κάνω εγώ τώρα στον Αριανό, ποιο θέλει να αγαπήσει και ο ΠΑΟΚΣ τι θέλει να κάνει. Εγώ σατιρίζω αυτό που βλέπω εγώ σαν αστείο. Όπως βλέπω σαν νεκροταφείο, ελεφάντων παραγωγικά τον Βεζιρτζή. Στα 70 φεύγω ο Βεζιρτζής, ήταν μεγάλος παράγοντας στο μπάσκετ. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ θα πάρω τον Βεζιρτζή. Για να σωθεί ο Βεζιρτζής, όχι ο ΠΑΟΚ. Ο Βεζιρτζής είναι άνεργος. Το κατάλαβες? Άντε πάμε επόμενη γραμμή. Ο Βεζιρτζής δεν έχει δουλειά ο άνθρωπος. Μπα δουλέψει αλλού, στον ΠΑΟΚ λέει. Άρα ο ΠΑΟΚ σώνει το Βεζιρτζή. Ο ΠΑΟΚ δεν σώνεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Λοιπόν, τι έγινε ρε Γαύρη? Έφερε 0-0 ο ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε και βγήκατε στα ραδιόφωνα όπως ξέρετε να κάνετε. Είδες, γουστάρες. Και μετά μας λένε ότι χαιρόμαστε εμείς όταν χάνει ο Γαύρος στην Ευρώπη. Έτσι. Ξεφτύλες. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Βάλτα σε μία σειρά. Αν η Τούμπα είναι ερυθρόλευκη, τότε ο Πειράς είναι ασπρόμαυρος. Σωστό. Ένα αυτό. Σωστό. Δεύτερον, για τον πρώτο που βγήκε τον Ολυμπιακό και έλεγε τον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ, παιδιά, τα λεφτά του τα έχει βγάλει. Από πού τα έβγαλε? Πούλησε τα διαρκεία, τις φανέλες, ανέβασε το πρεστίζι της ομάδας και όλα αυτά που αναλύαμε τόσο καιρό. Μάλιστα. Μπερμπάτοφ δεν ήρθε εδώ πέρα για άρα μπορεί να πάρει... καλά. Άρα μπορεί να πάρει δρόμο να φύγει. Ακριβώς. Σωστό. Λοιπόν, και το έχω πει και στον Καμόρα, έχει καμιά εβδομάδα, όταν ένα κτίριο, μια γέφυρα, χτίζεται στραβά, δεν φταίνει οι εργάτες. Φταίει ο μηχανικός. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση τον ΠΑΟΚ ο μηχανικός είναι ο Άρνεσεν και οι εργάτες είναι ο Τούντορ με τους παίκτες του, τους γιατρούς του και τα λοιπά. Επομένως, ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Όχι ρε, νωρίς είναι. Δεν είπα ότι είναι νωρίς, Ραυδόπουλε, απλώς... Εγώ το λέω, τι... Εντάξει, εσύ έχεις την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Θα κάνετε υπομονή, τι, ου και α και ου. Φτάνει πια η υπομονή. Ω, τι, υπομονή. Γιατί, ή θα έχεις υπομονή ή δεν θα έχεις, τι. Πώς υπομονή, πώς, φτάνει τι, τι φτάνει, μια εβδομάδα ήταν υπομονή. Δηλαδή 10 μέρες κάνεις υπομονή και τι, ου, δεν έχει ου. Δεν θέλω ου. Ποιος το είπε αυτό, ο Γάλης. Δεν θέλω ου, επόμενη γραμμή. Δεν θέλω ου. Είπατε υπομονή. Πριν από μια εβδομάδα, 8 μέρες, λέγατε υπομονή. Τι πτυσσόμενοι είστε. Έλαβε. Σταμάτα. 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 Μιλάς. Λοιπόν, δύο πραγματάκια απλά, όμορφα και ωραία. Άντε να δούμε. Λοιπόν, σήμερα, καταρχήν, ο πρόεδρος έδωσε 10 εκατομμύρια το Μάιο. Έδωσε 10 εκατομμύρια για να ξεχρεώσει την ομάδα. Ναι, τι... Δανεικά. Μία εταιρεία του Προέδρου έδωσε, ναι, στην άλλη εταιρεία και η άλλη έδωσε εταιρεία... Έδωσε δανεικά. Δανεικά έδωσε, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, μπορούσε να μην τα πληρώσει και τώρα να κάνει πλάκα. Μπορούσε, ρε φίλε. Βεβαίως. Τα έδωσε όμως. Μπορούσε αυτά τα 10 εκατομμύρια να τα πάρει παίχτες. Βρε, μπορούσε, να γίνει... μπορούσε να γίνει Βιολίδης άνετα. Στο πάω πιο μακριά εγώ. Να είναι άνθρωπος που τα τρώει, τα κάνει, να οικονομήσει, να κάνει, να ράνει και να είναι έτσι. Έτσι προσπάθησε να χτίσει μια ομάδα, έτσι. Με όλα τα στραβά της σήμερα. Σήμερα αυτά τα ευρωπαϊκά μάτς, ακόμα και σε ένα μάτς και σε ένα παιχνίδι μη ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι μη ενδιαφέροντος. Μη ενδιαφέροντος ήταν. Ήξερε ότι είναι αποκλεισμένος.
ήξερε ότι αυτό το match έπρεπε να το πάρει με μια ομάδα η οποία σε ένα πράγμα έχεις δίκιο για τον Μπερμπάτοφ, αλλά θα σε πω κάτι. Στο τρίτο λεπτό είδες το μαρκάρισμα που τον κάνανε. Ναι, τον καημένο. Μου λυπήθηκα πάρα πολύ. Το λυπήθηκες. Εντάξει, τέλος πάντων. Κρίμα ο καημένος. Στο τρίτο λεπτό το μαρκάρισμα. Α, τον καημένο τον Μπερμπάτοφ. Το λυπάμαι όπως χάνουν οι εργάτες τις δουλειές τους στα εργοστάσια. Εσύ λέγε, ναι, δικά σου. Πολύ στεναχωρέθηκα. Μάτωσε η ψυχούλα μου τον καημένο τον Μπερμπάτοφ. Καλά κάνεις. Ναι. Γι' αυτό σε παίρνουν οι γάβροι τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Τρεις γάβρους συνεχόμενους στο Μετρόπολης έχουν να βγουν εδώ και 10. Και τι έχουν, λέπρα οι γάβροι, δηλαδή. Θα τους διώξουμε. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε, αλλά έχουν βγει. Οπαδική εκπομπή είναι αυτή. Ναι. Όχι, τρεις γάβροι στο Μετρόπολης στο ράδιο έχουν να βγουν συνεχόμενα. Κακό είναι αυτό. Είναι τρίτη φορά στη δεκαετία. Κακό είναι αυτό. Σπάστο ρεκόρ. Σπάστο ρεκόρ. Κακό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι κακό. Τότε γιατί το λες. Να συγκρίνουμε τώρα τον Ηρακλή που έχει 25 μάτς στην Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ έχει 175 στην ιστορία του. Δεν συγκρίνω αυτό. Όχι. Ούτε ο Ολυμπιακός συγκρίνεται με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ούτε ο Ολυμπιακός. Να σου πω και για την Arsenal. Άμα πάει και κάνει 0-3 αύριο στο Καραϊσκάκι, βγες εσύ, πες ξανά. Αυτός 20 χρόνια βγαίνει στην Ευρώπη στο Champions League. Εσύ δεν βγες δε μία. Και πες ότι η μεγαλύτερη νίκη του, όπως το έλεγες, εκεί θα το ξαναπείς, εκεί τη μέρα όμως θα το πεις. Mm. Εάν κάνει Arsenal 0-3 αύριο, γιατί αυτή η ομάδα είναι για αστείο. Δεν λέω ότι η ομάδα μου έχει ασφαλώς πρόβλημα προς ανατολισμού. Εσύ έχεις πρόβλημα προς ανατολισμού. Εγώ προσωπικά για μένα πλάτη. Εσύ ναι, γιατί δεν βλέπεις την μπάλα. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπω την μπάλα. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ποιος παίζει εκεί. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι εγώ από αυτό το μάτς κρίνω ότι 5-6 παίχτες δεν θα ξαναπαίξουν τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτή. Την επόμενη χρονιά. Για πες. Θα σε πω ονόματα. Να πεις βέβαια τι. Δεν θέλω να προσβάλλω τα παιδιά γιατί τα χρειάζομαι. Μην τα προσβάλλεις και πάθω κανένα ψυχολογικό, μην το κάνεις. Όχι ψυχολογικό, ναι. Σκόνδρας. Πάει. Υπάρχει άλλο. Τέλος. Πάει. Δύο. Έτσι. Ναι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Δύο. Θα σε πω άλλον. Άλλον. Λοιπόν. Το Γλύκο το κρατάω. Αλλαγή δεύτερο τερματοφύλακα. Δεν είναι κακός ο Γλύκος. Όχι. Καλός είναι. Κράτα τον. Βέβαια. Για πρώτο-δεύτερο τερματοφύλακα σε αλλαγές δεν είναι καλός. Όχι. Όλσεν. Να μείνει Όλσεν. Να τον κρατήσει τον Όλσεν. Εγώ σε είπα για τον Όλσεν. Εγώ σε μιλάω για το Γλύκο. Να το διώξουμε. Εσύ λες τα δικά σου τώρα. Εγώ εσένα μου. Μαλεζάς. Συγγνώμη αδερφέ, μερικά πράγματα δεν γίνονται. Ωραία. Μερικοί θα κρυφθούνε. Κίτσιου. Κίτσιου. Με το ζόρι. Ναι. Με το ζόρι. Αν ανανέωσε ο Κωνσταντινίδης. Ναι. Με το ζόρι. Γιατί εγώ σήμερα τον Κίτσιου περίμενα από τον Κίτσιου. Mm. Είχα απαιτήσεις από τον Κίτσιου. Σήμερα. Είχα απαιτήσεις από τον Μπερμπάτοφ. Από τον Μπερμπάτο παίρνει 2 εκατομμύρια, δεν έχεις απαιτήσεις, είσαι από τον Κίτσιου. Να σε πω γιατί. Ο που τρώει κράση κάθε 10 μέρες. Από τον Μπερμπάτο δεν έχεις απαιτήσεις. Πόσο ταγάρι μπορείς να είσαι, ρε Πάοξη. Περίμενε. Πόσο ποδοσφαιρικό ταγάρι μπορεί να είσαι. Έχω απαιτήσεις από τον Μπερμπάτο πολλές. Ποιες. Και σήμερα με απέδειξε ότι έκανε κακό στην ομάδα από τη στιγμή που. Σήμερα το κατάλαβες. Τσακάλισε, ρε φίλε. Τσάκαλο. Όχι, περίμενε. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Δεν είναι όμως παίχτης ο οποίος δεν μπορεί να ανεβάσει την ομάδα. Αυτή τη χορηγία που έχει ο ΠΑΟΚ. Τι χορηγία. Φίλεται στον Μπερμπάτοφ. Στη φανέλα του. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ άμα πάει αύριο δανεικό. Άμα πάρει και τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, θα σου έρθει η Πειραϊκή Πατραϊκή. Τι θα το κάνουμε εκεί τώρα, American Bar. Νούμερα του. Εσύ θες να κάνεις νούμερα. Τι νούμερα να κάνω, βρε νούμερο. Πήρε τον Μπερμπάτοφ, τα λεφτά τα πήρε ο Σαββίδης. Θα πληρώσει την εταιρεία του, να πούμε, από αυτά που σε δάνεισε. Και ο άλλος περπατάει και εσύ χαίρεσαι, βρε. Χαίρεσαι σαν τον Αριανό με τον Κόκκι. Πόσο ταγάρι μπορεί να είσαι, ρε Παόξι. Άκουσε με. Ναι, σ' ακούω. Ποδοσφαιρικά εννοώ, πρόσεξε. Σαν μπάλα εννοώ. Δεν σε προσβαλώ. Σαν άνθρωπο τώρα. Εσύ μπορεί να πει σε μένα ταγάρι σε άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Εγώ σε λέω δολιοπλόκο. Σε λέω άνθρωπο μοχθηρό οικονομικά. Που μοχθηρό. Δίνεις ένα ναι, μοχθηρό. Οικονομικά σου λέω στην εκπομπή σου. Μοχθηρό, ναι, ναι. Δίνεις ένα παιχνίδι. Mm. Στείνεις ένα παιχνίδι τώρα. Ναι. Κυκλάς όλους τους άλλους. Πήρανε τρεις γάβρες συνεχόμενα. Παιδί μου, είναι ψέματα αυτό που λέω. Αν λέω κάτι ψέματα, πες. Λες ψέματα. Όχι, δεν λες ψέματα. Άμα δεν λέω ψέματα. Που θες εσύ. Θα πας εκεί που θες. Mm. Εμείς το ξέρουμε το έργο, αλλά δεν μπορεί. Εσύ το μεταξύ, άμα κάνεις γρήπη, θα δικαιολογείς και θα πεις έκανα γρήπη, ο Ραπτόπουλος έφυγε. Δεν μπορεί να μιλήσει, έλεγες προχθές. Μιλούσες όμως. Mm. Αυτό δεν δικαιολογείς τον εαυτό σου. Έκανες εκπομπή, μια φάπα εκπομπή έκανες τότε. Βέβαια. Τώρα όμως πουλάς μούρι. Άνοιξε ο λαιμός μου, τι. Α,
άνοιξε ο λαιμό σου και πουλά μούρι τώρα. Κάνεις πουλά μούρι τώρα. Κάνει σπέκουλα πάνω στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη σπέκουλα για του άλλου. Σπέκουλα κάνει. Εγώ θέλω να μου πει, αν λέω κάτι ψέματα, κάνεις να το δεχτώ. Σπέκουλα, κονομά από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κονομά, ζει από τον ΠΑΟΚ. Ζει πολύ καλά και το ξέρω. Άλλοι ζουν, ρε φίλε, έτσι. Άλλοι πάνε, κάνουν φύλαξη. Άλλοι μπαίνουν τζάμπα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένα με τον τρόπο. Το Μπερμπάτοφ τον πήραμε, δεν ξέραμε αυτό και εκείνο. Αύριο, άμα πάει δανεικό όμω στη Βουλγαρία. Περίμενε. Α, πάει δανεικό στη Βουλγαρία. Άκουσε, ο προπονητής θα μείνει, φίλε. Ποιος θα μείνει? Ο προπονητής θα να μείνει, αφού θα κάνει την υπομονή. Γιατί να μείνει, κι εγώ μαζί σου είμαι. Τι. Άρα ποιοι φταίνε, φταίνε οι παίκτες ή ο προπονητής? Τι είναι, έκτος είσαι. Φταίνε ή τι φταίνε? Μια χαρά είναι όλα, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα θα κάνεις νίκη στην Καλονή, θα βγεις στην Πεντάδα. Εντάξει, τώρα τι. Κάνεις εσύ κάνεις πέκουλα. Άντε πάλι πέκουλα. Σπέκουλα και εσύ, ο Γαμόρας και όλοι, ρε φίλε. Σπέκουλα κάνετε, δεν κάνετε ρεπορτάζ. Δεν κάνουμε σπέκουλα, συντροφιά κρατάμε σπέκουλα τον κόσμο, ρε φίλε. Δεν κάνουμε σπέκουλα. Α, έτσι το πας. Ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία. Άρα και αυτά που λες ψυχαγωγικά. Ψυχαγωγικά είναι, τι, τα παίρνεις τα σοβαρά εσύ. Δεν σημαίνει ότι είναι σοβαρά. Όχι, ρε, τρελό είσαι. Εγώ κάνω ψυχαγωγία. Αυτό είναι. Άλλοι είναι οι καλοί δημοσιογράφοι. Εγώ δεν κάνω. Είμαι πιο κάτω. Κατάλαβες. Δεν είπα για τους άλλους. Οι άλλοι κάνουν καλύτερη δημοσιογραφία. Εγώ ο Φουκαράς κάνω σπέκουλα. Δεν κρίνω εγώ τους άλλους. Mm. Εγώ σου λέω ότι αυτή η ομάδα που είδα ναι. μπορεί. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Εγώ δεν ομά μιλάω. Δεν μ' άρεσε γιατί δείχνει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία να παίξει. Αλλά. Τα έχει δείξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά δεν τα βγάζει. Δεν τα βγάζει, δεν τα βγάζει. Γιατί φταίει και ο προπονητής, ήταν και οι παίκτες. Φύγε, φύγε, θα τα πούμε, φιλιά. Σ' αγαπώ πολύ. Ναι, μ' αρέσει που είσαι αγνός άνθρωπος. Και... κάνε σπέκουλα. Εσύ, άντε πάλι τα ίδια. Εσύ λύσαξες με τη σπέκουλα. Κονόμαστε φανέλα. Τι φανέλα, φίλε. Δηλαδή, ο Μπερμπάντοφ χωρίς να σε παίξει μπάλα, σε πήρε 2 εκατομμύρια. Εγώ πόσα λεφτά να βγάλω από αυτό το ΠΑΟΚ? Σε ένα χρόνο έβγαλε 2 εκατομμύρια. Εγώ Φουκαράς πρωί, βράδυ, μεσημέρι, τα λέμε, βριζόμαστε, κάνουμε, ράνουμε. Με σπέκουλα. Αν έκανα εγώ σπέκουλα, ο Μπερμπάντοφ τι σας έκανε? Σας δουλεύει κιόλας δηλαδή. Που αν ήταν παοξίδες δεκαετία του 80 και έφευγε έτσι σχέδιο, το περιμένα καμιά 200 έξω. Πάτεν κιούτεν κιούτεν πάτεν. Yeah. Αλλά σας βρήκε μαλακούρες, α πούμε, ήσυχους, καλούς ανθρώπους και σας δουλεύει. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Τι γίνεται? Καλά, φίλε, εσύ τι. Ο παδός της πιο ιστορικής ομάδας Θεσσαλονίκης. Ναι, εθνικός καμάρας είσαι. Αριανός. Α, είσαι Αριανός. Σε έχω τώρα, σ' ακούω την τελευταία εβδομάδα, όλο μιλάς για τον Κόκε. Εγώ? Ναι. Όχι, ένας πήγε η Μέβρησε να πούμε και τον απάντησα, δεν μιλάω. Δηλαδή φέτος ο Κόκε δεν χωρούσε στην εντεκάδα. Πεχταράς είναι. Για αυτό, γιατί τον κράζει δηλαδή. Εντάξει, να, τώρα που έχασε τα κιλά τα παίρνω πίσω αυτά που είπα. Πεχτάρα. Πεχτάρα δεν είναι. Έπαιρνε και 800 χιλιάρια και τα μισά τα άδεινα αλλού. Εντάξει, καλός είναι. Ωραία, Ραπτόπουλε, τώρα κόψε το παραμύθι. Σ' αρέσει, σ' αρέσει ο Κόκε. Ο Κόκε παιχτάρα είναι, φίλε. Τον αγαπάς, τον αγαπάς. Τον αγαπάμε τον Κόκε. Εγώ προτρέπω τον προπονητή σου, τον Αναστόπουλο. Πού παίζετε την άλλη Κυριακή ο Άρης, πού παίζει? Πού παίζει? Έπαιζε στην Πτολεμάιδα, τώρα πού παίζει? Χαριλάου παίζει. Χαριλάου, βέβαια. Με ποιον παίζει? Εμείς για τον Κόκε πάμε, δεν πάμε για την ομάδα. Το ξέρω, ρε φίλε, αφού και για το Super 3 πηγαίνετε, για τον Άρη δεν πηγαίνετε. Εσείς πάτε για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Άρη. Έτσι δεν είναι? Το Super 3 πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα ο Super 3, πάνω απ' όλα ο Κόκε. Ποιος σχέζει τον Άρη τώρα? Σωστό, μαζί σου κι εγώ είμαι. Σωστό. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Θα μιλάς καλά. Καλά μιλάω, τι μαζί σου, τι πάω κόντρα? Ξέρεις με ποιον παίζει ο Άρης την Κυριακή? Όχι, εγώ Super 3 είμαι. Σωστό, τι ρωτάω. Άντε, τα λέμε, άντε, για γαρά, βάμος, για γαρά. Super 3 είμαι εγώ, λέει, ποιος Άρης. Σωστός, μα είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Πάντως δεν ξέρω με ποιον παίζει ο Άρης, εσύ δεν ήξερες που είσαι Super 3. Θα έλεγα τον Αναστόπουλο, αν τον είχα μπροστά μου, βάλ τον 90 λεπτά. Να πάθει το 65 ένα έμφραγμα, να πέσει κάτω ξερός, μην το βγάλεις, άστον εκεί. Εκεί θα φανεί ο παιχταράς ο Κόκε. Στη Γάμα Εθνική, από το πρώτο λεπτό. Από κορόιδο Αναστόπουλος. Καλημέρα, ναι. Γεια σου, Βαστή. Γεια σου, φίλε. Πώς είδες το ματς σήμερα του ΠΑΟΚ? Έτρωγα σουβλάκια, φίλε, στον Κρόνο. Εκεί με τους εγώ σε σουβλατζίδικο δουλεύω, σε παρόμοια κατάσταση ήμασταν. Είδε. Ακούω έτσι, μιλάς για τον Μπερμπάτοφ και τέτοια. Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, άσε όλα τα άλλα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος κοιτάει γήπεδο, ποιος έχει μια άριστη τεχνική, ποιος, εμπειρία. Ποιος κοιτάει το γήπεδο? Ο Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ κοιτάει το γήπεδο. Έχει τον μπάγκαλο να το δω, μέσα θα το κοιτάει.
Μα ο Μπερμπάτοφ δεν είναι μόνο ότι το κοιτάει. Τι το κάνει. Ξέρει ποδόσφαιρο. Ξέρει ποδόσφαιρο. Ελέγχει την μπάλα. Φτάνει μπροστά στην αιστεία και δεν σουτάρει. Ο μεγάλος σεντερφόρ αυτό κάνει. Ναι. Είδες, πασάρει στον συμπέκτου να βάλει γκολ. Ούτε από το μισθό ούτε τίποτα. Τι θέλει να είναι σαν τον Μακ. Πεκτάρα. Πεκτάρα. Πολύτιμος, ναι. Σαν τον Κόκκινα πράγμα. Σωστό, ναι. Τι σαν τον Κόκκινα, τώρα τι συγκρίνεις. Όχι, λέω ότι πολύτιμος και ο Κόκκινα και ο Μπερμπάτοφ, ναι. Μ' αρέσει, ναι. Σωστό. Καμία σχέση. Στον Μπερμπάτοφ καταρχάς έχει τρεξίματα, μαρκάρει. Τι κάνει, λέει. Γυρνάει πίσω, βοηθάει. Σε σουβλατζίδικο δουλεύεις. Σε σουβλατζίδικο, γιατί. Μήπως δουλεύεις σε μπαρ, δίπλα σε σουβλατζίδικο, και αντί να τρως σουβλάκια πίνεις ποντά. Έλα ρε Κωστή τώρα, είπαμε να μιλήσουμε για λίγο ποδόσφαιρο. Τύπος έπαιζε στη Μονακό πέρσι, Champions League. Τι έπαιζε στη Μονακό, ε. Δεν έπαιζε. Μέσα στην Arsenal, δεν το θυμάσαι πέρσι. Το κεντούσε το γήπεδο. Τώρα το κεντάει. Δεν το κεντάει. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μια μοδίστρα, που έχω στην κάτω τούμπα να πούμε, κεντάει περισσότερο. Στο 8,4 ήταν σήμερα. Ποιο είναι το 8,4? Το 8,4 ποιο είναι. Η απόδοσή του, μέσα το 10 ήταν στο 8,4. Από τους καλύτερους παίκτες του πάω και ήταν μέσα στο γήπεδο. Το για χειρο... τις πάσεις του, ούτε δύο λάθος πάσες δεν είχε. Σωστό. Σε όλο το γήπεδο. Δεν κάνει λάθη. Δεν κάνει. Ξέρει ποδόσφαιρο. Ξέρει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο. Πάμε. Σήμερα ήταν αισθητή απουσία του Δημητράκη Τσαλπικίδη. 100%. Στο 3-5-2 είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να παίξει όλη την πτέρυγα. Δεξί back half. Ναι. Δεξί back half. Αλλά τώρα είδες, τον θέλουν στην Νάπολη. Στην Νάπολη. Τα λένε όλοι οι παοξίδες. Ναι. Άκουσες τι είπε ο προπονητής της Νάπολη για τον Σαλπικίδη. Ναι. Άμα τον πάρουμε έχουμε ελπίδες φέτος να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Αυτός σκύλος είναι ο άνθρωπος που γελάει δίπλα. Ποιος μέσα από ένα μαγαζί είναι. Τώρα έχω σχολάσει, έχω πάει να πιω μια μπυρίτσα εδώ. Έχει πιάσει και ένα φιλαράκι στοίχημα. Τι. Δεν ξέρω τι έπιασε. Έπιασε άσοτη κράσκονταρ με την Ντόρτμουντ. Έλα. Στον ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω κάτι ακόμα, γιατί 2-3 εκατοστάρικα. Κερνάει μπύρες. Τώρα άκουγα, ναι. Άκουγα μιλούς για τον Μπερμπάτοφ απλά και συγχύστηκα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτός ο ποδοσφαιριστής να μην μπορούμε να τον εκτιμήσουμε. Ζητώ. Είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστής που έχει στην Ελλάδα. Ούτε Ριβάλντο ούτε τίποτα. Ζητώ. Ριβάλντο τώρα. Έχεις δίκιο, φίλε. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Εννοείται, ωραία. Αφού το παραδέχεσαι, είμαστε εντάξει. Και έχετε και από κοντά τον Μπερμπάτοφ, ξέρεις. Έκανε και εμφύτευση. Μπορεί να σου γνωρίσει το δικό του. Α, να κάνουμε μαζί. Μπορεί να τη χρειαστεί. Ναι, τι νομίζεις, είδες την πετυχημένη εμφύτευση. Έκανε. Μου δίνεις ιδέες, φίλε. Εννοείται. Έκλεισες. Γι' αυτό να σκέφτεσαι έξυπνα. Καμιά φορά κουτομόγια γίνομαι. Τέλος πάντων. Άιντε, έγινε. Για χαρά. Είσαι ο μόνος που βλέπει το Σάμπο αργό. Λέει 6-13. Εντάξει. Ραπτόπουλε, και με τον Άρη να παίξουμε, γκολ δεν θα βάλουμε, λέει. Αν τερματίσουμε πέμπτη, καλά θα είναι. Τάιζε Κοσμάκη Σαββίδη. Το δάγκωμα του Κοντομινά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στην Κλεάνθους. Μάνατζερ, παίκτες, πρόεδροι, τεχνικοί διευθυντές, ερασιτέχνης, ΚΑΕ, δαγκώνουν τον έκτο ΠΑΟΚ του Πόντιου Τούντορ. Του Πόντιου Τούντορ μείνε για μια ζωή. Καλησπέρα από Ερυθρό Αυγική Τούμπα. Πού μένεις, Βέρεια, Γαύρος, τι να πεις. Τελικά θα παίξει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ με τη Μάντζεστερ σπίτι, λέει. Φήμες λένε ότι ο Μπερμπάτο φεύγει άρων των άρων γιατί είχε πιάσει βροχή και θα έβγαινε η Μπογιάλε από το Μαλί και το Φνίδι. Με εκτίμηση ο Στραβοτσούτσουνος υπογράφει. Ράψε, σου έχω γράψει, λέει, επίσης ότι ο Περιπάτοφ θα χαλάσει τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και ότι κανένας κάτσε Σίκο Κλάους ή Μίκι Μάους που παίρνουν, λέει, 300 με 200 χιλιάρικα το χρόνο δεν θα παίξει για τον Βούλγαρο που παίρνει 2 μιλιούνια. Τελικά ο Άγγελος είχε δίκιο που δεν ήθελε μεγάλα συμβόλαια και ονόματα στην ομάδα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, αυτό που λέει. Έλα, φίλε. Με ακούς? Τι ακούω. Δήμος από Κορίνο, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Με έκοψε χθες το μεσημέρι ο Κόκκινος. Καλό, ο Κόκκινος είναι βόδι. Στη συμπεριφορά. Είναι άψευτος. Φιλαράκι, ξέρεις, 10 καράβια μπάλα. Τι θα το κάνω. Ξέρεις πολύ μπάλα στη Θεσσαλονίκη. Αν όχι ο καλύτερος, είσαι ένας από τους καλύτερους. Αλλά ώρες, ρε φιλαράκι, είσαι νεκροθάφτης. 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 Ποιον έθαψα πάλι. Δηλαδή όλους τους, όχι όλους, δηλαδή πώς να στο θέσω, τους αμαυρώνεις χωρίς λόγο. Ποιον αμαύρωσα χωρίς λόγο, να το διορθώσω άμα μου με πείτε. Ένα παίχτη που παίζει στην ομάδα μου, τον Καμπιάσο. Ο Καμπιάσο. Λοιπόν, ο Καμπιάσο έχει 15 ματς Ολυμπιακός μέχρι τώρα. Ναι, μη μου πεις ότι έπαιζε παλιά σαν τους Παοξίδες, μη μου το κάνεις αυτό. Όχι, όχι, φέτος. Φέτος. Για φέτος μιλάμε. Φέτος. Ποια είναι τα εμπορικά τα ματς που έπαιξε ο Ολυμπιακός, τα πιο καυτά? Νομίζω με την Arsenal, Bayern κτλ. Ναι. Και με την Arsenal στο Emirates, ναι, σε ρυθμούς διαφορετικούς από το ελληνικό πρωτάθλημα, 90 ναι, λεπτά. Mm-hmm. Τον Καμπιάσο τον έβλεπες προχθές που πατούσε περιοχή της Bayern, 35 χρονών, λες και είναι 25 έτρεχε.
Φίλε, να παρακαλάς, κάνε το σταυρό σου αν πιστεύεις στο Θεό. Ναι. Σε ποιο Άγιο πιστεύεις, στο Χριστό πιστεύεις. Στο, που... στο Θεό γενικά. Στο, ναι. Κάνε στο Χριστό, στο Χριστό, κάνε μια προσευχή. Γιατί ναι. αυτοί σταμάτησαν στο 3-0. Ήσουν τόσο κακός, ήσουν τόσο κακός. Ήμουνα. Που αν αυτοί δεν σταμάταγαν. Ποιον είχα απέναντι πέρα από το που λέει, την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά ήσουν πολύ κακός. Έτσι ώστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο στο 20 λεπτό να σταματήσει και να μην ασχοληθεί μαζί σου. Έτσι, έτσι. Όσον αφορά... Αυτό εμένα δεν θα μ' άρεσε. Θα προτιμούσα, αφορά... άκουμε λίγο, θα προτιμούσα ναι. να είχα ένα 4-0 με μεγάλη μάχη, να είναι 2-0 στο 80 και να φάω τα άλλα 2 κτλ. Να με αισθανθεί ο άλλος. Καταλαβες. Ναι, 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 ναι. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Δεν με ενοχλεί, ας πούμε, να χάσω 4-0, αλλά να χάσω 4-0 με μάχη. Αυτό. Στο μάτς που έρχεται τώρα με την Arsenal, στο Καραϊσκάκη πιστεύω ο Ολυμπιακός θα την κερδίσει την Arsenal. Δεν ξέρω αν την κερδίσει, αλλά θα βρει χώρους για να κάνει γκολ. Θα βρει χώρους. Και ένα παράδειγμα που πήγα να θέσω χθες και ο Κόκκινος με έκοψε, δεν μ' άκουσε μάλλον, είναι κάτι μάτς όπως με τη Manchester United, με την Dortmund, με την Benfica, με την Anderlecht. Ο Ολυμπιακός έχει, στο πρώτο μισάωρο έχει βάλει γκολ σε αυτές τις ομάδες. Άρα λες, υποθέτεις ότι... Με την Ατλέτικο Μαδρίτης, άμα θυμάσαι, με τη Γιουβέντους, έχει προηγηθεί στο πρώτο μισάωρο, στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Η Arsenal δεν είναι Bayern. Ναι. Το δέχεις αυτό? Το δέχομαι. Όντως, πιο προσιτή είναι. Βεβαίως. Α, μπράβο, α, μπράβο. Η Bayern δεν μπορεί να την παίξεις. Την Arsenal, με τακτική, με στρατηγική, με τύχη, με μπορείς. Μπορείς. Έτσι, μέσα στο Καραϊσκάκι μπορείς. Καλώς βράδυ, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Κανόνισε τώρα... Σε 5 λεπτά να πεις δύο τελευταίοι παλιοταγάρι ραπτό που λέει ούτε μια ώρα εκπομπή σήμερα. Δεν φταίω ρε παιδιά εγώ. Μη με λέτε ταγάρι. Έτσι ήταν το μάτς σήμερα. Τι να κάνουμε. 10 και 5. Καλημέρα, ναι. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Έλα τι κάνεις. Αντικόκκινος. Αντικόκκινος. Ντροπή σου. Αντικόκκινος φουλ. Λέγε φίλε. Λέγε. Τι είναι αυτός ο πάκρε ραπ. Μας έχουν πονέσει τα μυαλά να πω. Τα μυαλά. Τα μυαλά ρε τα μυαλά, μ' αρέσει το Θεσσαλονικιό δικό σου. Ακούς, ραπ, ακούς. Ακούω. Παοξής είμαι. Εντάξει, λογικό. Τα λες πολύ καλά φίλε, τα λες πολύ καλά. Σε βγάζω το καπέλο. Τι άκουσα πριν, βγήκε ο Πετρωτός και σε είπε ο Μπερμπάτοφ έφυγε. Έφυγε. Τι είναι αυτά, ομάδα είναι αυτή. Ο Πετρωτός δεν είναι φίλε που έφυγε. Ο Πετρωτός... Όχι, όχι, ομάδα είναι ρε εσύ. Γίνεται να βγαίνεις αλλαγή και να σηκώνεις αφεύγεις. Τι ομάδα είσαι εσύ τώρα, δηλαδή. Εγώ φίλε ειδοποίησα από το Σεπτέμβριο για τούτον. Νοέμβριος πάει, Δεκέμβριος. Έφαγα βρυσίδια στα Facebook, σε αυτά. Κοίτα να σε πω, ραπ, ναι. Κοίτα να σε πω την αλήθεια. Και εγώ στην αρχή σε έβριζα. Εντάξει. Τι λέει ο Τρελάρας και τέτοια, δεν είναι καλά, είναι παλαβός και το έχει χάσει και τέτοια. Το ότι το έχω χάσει, το έχω χάσει, αλλά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν θέλω να εκτίθομαι. Ναι δηλαδή, ρε φίλο, όσο περνάει ο καιρός δηλαδή και βλέπουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή έλεος να πούμε. Άντε δώσ' τον Ακή να τελειώνουμε, πάρε κάποιον να βάζει τα γκολ να τελειώνουμε. Λες να έρθει ο Περέιρα πίσω, ο οποίος πέρσι... Θα σου πω τώρα μια κουτσομπολιά. Κοίτα, μεγάλη. Ο Περέιρα πέρσι έβαλε 10 γκολ. Θα σου πω μια κουτσομπολιά τώρα. Ο Περέιρα και ο Τζιόλης, εγώ τον Τζιόλη δεν τον πάω σαν παίκτη. Ακούμε όμως κάτι. Εγώ τον Τζιόλη σαν άντρα τον παραδέχομαι, γιατί στη συνωμοσία που έγινε εναντίον του Άγγελου ήταν έξω από τον κόλπο. Και εμείς, εγώ σαν Ραπτόπουλος, οφείλω να κατανείμω τη δικαιοσύνη. Ο Τζιόλης. Στην καγκουριά που έγινε με τον Άγγελο, αλλά και στο τρύπημα που έφαγε ο ΠΑΟΚ από κάτω, παραπάνω δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Τζιόλης ήταν έξω από τον κόλπο. Και ο Περέιρα. Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Τώρα, αν είναι αργός και τα λοιπά, εντάξει, έχω ενστάσεις. Έχω ενστάσεις. Δεν με λες, ραπ. Ναι. Ο Πρωτεβουσιάνος που σε παίρνει από πού είναι, ο Κιανόλευκος. Πρωτεβουσιά, από τον Κολυνδρό. Από τον Κολυνδρό. Άκου, πες το να ότι το Σάββατο με το Βάζελο τα καρότα που θα πετάξουν θα είναι πιο πολύ από τον κόσμο τους. Καληνύχτα, ραπ. Γεια χαρά. Πάω, ξέρω εγώ να πούμε, αφού είπε ο παλιός, λέει ο Παοξής και ξέχασε να χτυπήσει τους παίκτες ενώ θυμήθηκε να βρίσει τους νέους οπαδούς που βρίζανε τους παίκτες σαν να ξεκράει το κάφρικο, λέει παρελθόν το 50ης Παοξής. Να πούμε. Ο Πάοκ θέλει δικούς του ανθρώπους όσο χρονό και να είναι. Ο Φεζιρτζής είναι Πάοκ και πούλησε τρέλα κάποτε. Το κάποτε δεν με νοιάζει. Τώρα τι μπορεί να πουλήσει.
Ο Βεζιρτζής είναι άνεργος, δεν είναι ντροπή. Πήγε να αντιχωθεί στην πολιτική, δεν τα κατάφερε. Και έχει να ωφεληθεί από τον ΠΑΟΚ μισθό. Έχει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Αν προσφέρει, χαλάλι του. Εγώ όμως έχω αμφιβολίες. Δεν αμφιβάλλω για τη μεγάλη παραγωγική του μπασκετική αξία. Θα ήμουν ηλίθιος αν έλεγα ότι ο Βεζιρτζής παραγωγικά δεν ήταν σωστός και δεν έδωσε πράγματα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τις φορές που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο όμως δεν έκανε και τίποτα. Την τελευταία φορά φέρα κάτι παίκτες με μια θλάση μέχρι το γόνατο. Να ξέρουμε να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, έτσι. Λοιπόν, Ραπ, θυμήθηκα που παλιά έλεγες ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον θεωρώ ιδιαίτερα έξυπνο. Χάχα, δεν υπάρχουμε. Ο Σάμπο ήταν καλό σήμερα, δεν το περίμενα. Ο αναρχητής από την Ξάνη. Ρε σωσία της χελώνα σου, καλά κάνει και παίρνει Βεζιρτζή. Τι σε νοιάζει εσένα, ασχολήσου εκεί με τη χελώνα σου. Λέω 484. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα, πιο πρεστίζει ρε Κώστα. Ο Μπέρμπα δεν μπόρεσε να βάλει γκολ στην καμπάλα, λέει, σε δύο παιχνίδια. Τρώω πολύ παραμύθι ρε φίλε, χάρη ΠΑΟΚ Κοζάνη. Και ο άλλος λέει ότι όσα χρόνια παίζει ο Ολυμπιακός Champions League, τόσα περίπου παίζει και ο ΠΑΟΚ UEFA. Και αν δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ο Μπερμπάντοφ, αν ήταν στον Ολυμπιακό θα είχε 10 γκολ μέχρι στιγμής. Σίγουρα, λέει και υποθέτει ο 171. Δύο τελευταίες γραμμές για σήμερα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Κάτι είπες πριν. Γιατί δεν μιλάς για αυτό που έγινε πέρσι. Ορίστε. Τι ορίστε, είπες στον προηγούμενο φίλε, στον προηγούμενο φίλο, ναι, ότι ο Τζιγόλης ήταν έξω από το σκηνικό που έγινε με τον... Με τον Αναστασιάδη. Αναστασιάδη. Δεν συμμετείχε. Γιατί δεν το λέτε. Τι φοβάστε. Συγγνώμη φίλε, εγώ δεν σου το είπα πριν 5 λεπτά ότι δεν συμμετείχε το παλικάρι. Είναι τίμιο παλικάρι. Δεν συμμετείχε. Τι έγινε να μας λες όμως. Τι έγινε. Δεν λέω τα παρακάτω για να μην γίνει θέμα. Γιατί δεν μας λες το τι έγινε. Ρε φίλε, ο Ραπτόπουλος είναι θα πρέπει να με αποκρυπτογραφείς για να μην με βάλεις σε μπελάδες. Πρώτον, σου λέω για... Δεν βάλω σε μπελάδες. Σου λέω για... Δεν κάνεις εκπομπή. Ρε φίλε, μην με φωνάζεις τώρα, μην με τελευταίο. Δεν σε φωνάζω. Φωνάζω γιατί δεν ακούω το κινητό μιλάς. Μη. Ο Ραπτόπουλος μισεί την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και προτρέπει τους φιλάθλους και οπαδούς των ομάδων της Θεσσαλονίκης να τη μισήσουν και αυτοί. Όταν με βγαίνει ο Παοξής και με πουλάει εθνόσημα και ιστορίες, ενώ μέσω εθνικής μας τρυπάνε από κάτω, εγώ δεν μπορώ ρε φίλε να σου βάλω μυαλό. Φάε εθνική ομάδα. Θες κι άλλα να σου πω. Παίρνουν κι άλλα, ακούω. Δεν καταλαβαίνεις εσύ. Χαζός είσαι. Όχι, δεν είμαι χαζός. Φυσικά και δεν είσαι χαζός. Δηλαδή, πλέον, σου λέω 5, κατάλαβε 10 ρε φίλε. Τώρα αν είσαι Παοξής και σου λέω 5 και καταλαβαίνεις μείον 1, είναι πρόβλημα δικό σου, όχι δικό μου. Όχι, άκου να σου πω. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι Παοξής. Τι είσαι. Απλώς είπες κάτι, ναι, που το άκουγα όσο περίμενα. Έχω ακούσει 10, οι μισοί βγήκαν δυσμένοι, άλλοι πίναν μπύρες, άλλοι πίναν τσίπουρα και άλλοι πίναν ουίσκια. Τι να κάνουν. Και δεν κάναμε συζήτηση πολύ απλή. Σου ρωτάω, δεν βγήκα για να σου πω αυτό, αλλά ήθελα να σου πω, απλώς επειδή με κέντρεσε στο ενδιαφέρον, ήθελα να σου πω και αυτό. Πολύ απλά σου λέω ότι πλέον στο ραδιόφωνο, επειδή λέμε ότι όλοι οι παράγοντες είναι κλέφτες, είναι... όχι όλοι, εντάξει. Εντάξει, γενικά. Άμα είσαι παράγοντας και δεν είσαι μούτρο, μην κάνεις τον παράγοντα, ναι. Α, μπράβο. Έτσι. Ότι όλοι είναι προπονητές, είναι... τέλος πάντων. Αλλά πλέον, για να αλλάξετε το ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη, να ανεβούμε ένα σκαλί που λέμε ότι πρέπει να ανεβούμε σαν Θεσσαλονίκη, πρέπει και η διαφωνική παραγωγή, όπως και οι δημοσιογράφοι Θεσσαλονίκης, να λένε ντόμπρα. Και ντόμπρα, αυτά, ντόμπρα αυτά να λένε. Ξέρουν. Ναι. Πόσο ντόμπρα να σε μιλήσουμε ακόμα να μιλήσουμε. Κόντρα στο ρεύμα πάμε, 10 χρόνια. Τι ντόμπρα. Κάτσε στο ραδιόφωνο του Μετρόπολη. Ακούμε όλους τους παραγωγούς, όλους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι, να μην το πω για θα είναι κλήσεις, ψάχνουν δουλειά που σου αφήνει. Ψάχνουν. Πες ρε αυτό που σκέφτεσαι, μην τρέπεσαι. Φυλάκια στο Σαββίδι. Φυλάκια στο Σαββίδι, ναι. Μήπως πάρουν κανένα... Αυτή είναι η εκτίμησή σου. Θεωρείς εμένα ότι κάνω φυλάκια στο Σαββίδι. Όχι, εγώ δεν θεωρώ εσένα. Λέω οι περισσότεροι... Η γενική εικόνα λες, λες. Ναι. Τη γενική εικόνα λες. Η εικόνα στο Μετρόπολης είναι ότι ακόμα και ο φίλος ο Τζόρνταν... Ο Τζόρνταν. Ο φίλος ο Τζόρνταν... Ναι. Είναι φυλάκια. Μήπως τον πάρει τηλέφωνο κανένα μέρα ο Τζόρνταν, ναι, ο Τζόρνταν δεν ανήκει στο Μετρόπολης όμως. Μπερδεύεσαι. Ανήκει στην φιλία τη δική μου, ναι.
Ναι, αλλά το βλέπω ξεκάθαρα. Είναι ένας από τους φίλους τους οποίους χρησιμοποιώ αρκετούς παοξίδες. Ένας είναι ο Τζόρνταν. Ο κύριος Μπούζος. Τι έκανε ο Μπούζος? Φυλάκια δεν είναι. Τι κάνει? Ναι. Τι κάνει? Εντάξει. Όχι, φορά δεν ακούμε, φυλάκια δεν. Τι θε, εσύ αν ήσουν. Ωραία, δεν ξέρω αν το βοηθάει. Εσύ δηλαδή αν έκανες, εσύ αν έκανες, ας πούμε, δουλειά στο Μετρόπολη ή σε κάποιο ραδιόφωνο. Ναι, εσύ ας πούμε θα προσέγγιζες τα θέματα σαν τον Μπούζο, σαν εμένα, χειρότερα από μένα. Πώς, τι θα έκανες? Δηλαδή, έλα στη θέση. Τα θέματα ναι, ναι. Πολύ απλά σαν και εσένα, αλλά με περισσότερο τα δόντια έξω. Με περισσότερο? Τα δόντια έξω. Αυτά που ξέρω θα τα πω. Και άλλα δόντια έξω. Μάλιστα. Έγινε φίλε, ευχαριστώ αυτό, για την κριτική. Για να αλλάξουμε επίπεδο στη Θεσσαλονίκη. Στην πλάτη τη δική μου θα αλλάξουμε. Για όσο στη Θεσσαλονίκη. Εσύ τα πρόστιμα τα πληρώνεις? Δεν είπα να βρίσω. Να πω αυτό που ξέρω. Δημοσιογράφος είναι, δημοσιογραφική εκπομπή κάνετε. Σου δίνω την ξέρετε ευκαιρία, σου δίνω την ευκαιρία με λέξεις να καταλάβεις 10 πράγματα παραπάνω από αυτά που ακούς. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα παραπάνω. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Σου δίνω με 10 λέξεις να καταλάβεις 50 πράγματα παραπάνω από αυτά που ακούς. Δεν θέλω να πω αν κάνω κάτι παραπάνω τι θα είμαι. Πάμε τελευταία γραμμή. Έλα, Κωστή. Δεν θα ανέβει η Θεσσαλονίκη επίπεδο στην πλάτη τη δικιά μου. Έχει άλλες 5.000 πλάτες. Θα κάνω εγώ τον ήρωα. Εγώ, ας τον καφέ τώρα. Ας τον ανέβω στον καφέ τώρα. Γελάς. Έλα φίλε, είσαι ο τελευταίος, ναι. Έλα Κωστή. Έλα φίλε. Λοιπόν, κατά την άποψή σου, εκ των Μπόλωνη, Δόνη, Αναστασιάδη, Στέφενς και τώρα Τούντορ, με ποιον από αυτούς τους 4-5 έπαιξε μπάλα ο Πάουκ? Μπάλα. Μπάλα. Έστω, να πάρει αποτελέσματα. Στη μετασάντωση που έχει. Οι δύο Έλληνες, ο Άγγελος και ο Δόνης. Με τους δύο Έλληνες. Ναι, με τους δύο Έλληνες. Πιστεύεις ότι αν κρατούσε τον ίδιο κορμό που είχε με Στέφη... Οι οποίοι και Άγγελος και Δόνης... Τους φάγανε. Τους τρυπήσαν οι παίκτες. Ναι. Λοιπόν, τους φάγανε. Πιστεύεις ότι αν κρατούσε τον ίδιο κορμό που είχε στη Στέφερς εποχή, δηλαδή Στόχ, Λούκας, Νάτχο, τον Αθανασιάδη, όλους αυτούς δηλαδή που είχε τότε ο Στέφερς... Αυτή η τετράδα που είπες, Νάτχο, Στόχ, Λούκας και Κλάους, αυτοί οι τέσσερις, είναι μια πάρα πολύ καλή τετράδα. Γιατί ο Νάτχο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ καλός. Ναι. Προφανώς. Ο Στόχ ήταν ένα παλιόπαιδο με προσόντα. Ήταν παλιό χαρακτήρας. Μπεκρής, έπινε μέχρι τα χαράματα κτλ. Δηλαδή, συμφωνείς με ένα Σάντος π.χ. ενώ όπως παίζει ο Σάντος με την πειθαρχία θα μπορούσε να στρώσει και αυτός χαρακτήρα? Κοίταξε, αυτός έτσι όπως βλέπω εγώ το 3-5-2, επειδή ήταν μπεκρής και έπινε και έκανε, αν του δίνεις λίγα μέτρα θα σου έκανε μεγάλους παπάδες ο Στόχ. Εγώ το Στόχ όμως, το να πιάνει τον μπακ, να ανεβαίνει και τα λοιπά, να κάνει εμετούς και τέτοια, δηλαδή λες έχω ένα μπέκτη, είναι μπεκρής. Μάλιστα. Θεωρώ. Ναι, άκουμε. Ναι. Θα πρέπει να προσαρμοστώ προς το συμφέρον της ομάδος και να συμβιβαστώ με αυτό τον μπέκτη, γιατί από αυτό μπορώ να πάρω σε ατομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν τι κάνω? Το πετάζω να πούμε δεύτερο center for σε 3-5-2, βάζω και τον Μπερμπάτοφ ας πούμε μέσα, βάζω τον Άχτο δεκάρι και κάνω μια καλή ομάδα και τα... Εκείνη η τετράδα με τον Δόνη και τον Αναστασιάδη, οι οποίοι είναι πολύ καλοί προπονητές αλλά αντιεπικοινωνιακοί τύποι και οι δύο, πρώτος ο Άγγελος και μετά ο Δόνης, δηλαδή οι γνώσεις του Δόνη στην τακτική αλλά ο χαρακτήρας του ο αντιεπικοινωνιακός, το τραβάει λίγο πίσω. Εγώ έχω δει τακτική και του Άγγελου και του Δόνη κρυμμένος σε μια κουφάλα ενός δέντρου. Ναι. Η τακτική που είδα από το Δόνη, η τακτική που είδα από το Δόνη, δεν την είδα από άλλο προπονητή. Η αλήθεια είναι πως με το Δόνη ο Πάκ πήρε την καλύτερη θέση
τα τελευταία 4 και με χρόνια. Πόλεμο από το αγαπημένο παιδί τον Γκαρσία. Με πόλεμο. Προφανώς. Με κακά αποδυτήρια, με κόντρες. Αν λοιπόν ο Δόνης ήταν λίγο δικηγόρος, λίγο κολπατζής, λίγο παραμυθάς και δεν ήταν απολύτης, να πούμε σταυροπολίτης, ο Γκάου, Γκάου, μ' ακούς, δεν ήταν Γκάου και τον έπιανε στο παραμύθι τον Γκαρσία, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το κουμπί του, θα έκανε και άλλα πράγματα. Η ουσία είναι μία, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κρατήσει έναν σταθερό κορμό ποιοτικών παιχτών, δηλαδή τύπου Νάτχο Λούκα Στοχ, δεν πρόκειται στο αιώνα τον άπαντα να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η ουσία. Τα λέμε. Και με ένα σοβαρό προπονητή τύπου Σάντος ή ένα σοβαρό Έλληνα. Πολύ ωραία τα λες. Τα λέμε. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Τώρα θα πάρει το Βεζιρτζή, του δώσει μισθό, άντε να βρει ο Βεζιρτζής καμιά δουλειά. Δεν μπορεί. Άστε τα τώρα ρε. Χρόνια από το Σάντος. Άστε. Και να λέμε ακόμα, α, με το Σάντος, ναι, την μπάλα παίζαμε και τα... δεν γίνεται. Τέλος. Δεν μπορεί. Γουλιέλμος. Κουτσί. Έχουμε σκάσει. Κουτσί εκπομπή σήμερα. Πολύτιμη όμως. Καλές απόψεις βγήκανε. Ταχύτητα είχε. Δεν πήγε αργά. Έκανε μια κοιλιάκι με τις δηλώσεις. Αλλά παιδιά, το ρεπορτάζ προηγείται. Οτιδήποτε άλλο γίνεται, το ρεπορτάζ προηγείται. Το μάτς προηγείται, οι δηλώσεις προηγούνται, οι ρεπόρτερ προηγούνται, η είδηση προηγείται, τα άλλα έποτε. Πρώτα απ' όλα είναι λοιπόν η είδηση και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μένεις. Εγώ φεύγω. Συνέχεια με Γιάννη Χιλιτίδη, περισσότερα αύριο το μεσημέρι με τον Μπουρτόταυρο τον κόκκινο. 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 Με τον Μπουρτόταυρο τον κόκκινο.